Να τα πούμε. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια, ψηλή μου φαινόλη πάνια. Κι αρχή, αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά έκλεισε με τα γιο θρόνος. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας και να μας καλό. Βασίλης έρχεται και δεν μας κατατέχεται. Από την Κεσαρία Σύσσαρχο Κυρία. Χρόνια πολλά λοιπόν. Είδατε που κάτσα το λόγο μου, σας είπα. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί την τελευταία μέρα του χρόνου, έτσι για να ευχηθούμε, έτσι για να το γιορτάσουμε, γιατί όπως κάθε χρόνο πρωτοχρονιά ο καθένας κάνει σπίτι του, οπότε θα γιορτάσουμε την παραμονή. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε έτσι με αυτή την πολύ μελωδική φωνή του Πέτρου, την οποία την έχετε αγαπήσει, την έχετε ξεχωρίσει και ήρθε η ώρα κι εμείς να τον δούμε και να τον απολαύσουμε από κοντά. Καλά, ε! Πόσο μεγάλη ορχήστρα! Πήραμε και παλού, είναι όλοι μαζί σου. Όχι, όχι, μαζί μου. Είναι πολλοί κόσμος. Ναι. Έχω να δω πάρα πολλά χρόνια τόσο πολύ κόσμο σε αυτό εδώ το μαγαζί το δικό μας. Είναι και όλοι οι φίλοι μου. Είμαστε από και είναι αφού. Όλοι και ένα κουκλάκια. Και καλοντημένοι, περιμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μια τέτοια μέρα, ξαναλέω, είναι ζωντανή εκπομπή, που μια τέτοια μέρα είσαστε κοντά μας. Ξενυχτήσατε χθες. Προχθές. Προχθές. Είμαστε στην Κύπρο. Προχθές ήσασταν στην Κύπρο. Αλλά χθες γυρίσαμε το απόγευμα, οπότε καταλαβαίνεις. Οπότε ξεκουραστήκατε. Λίγο, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μια τέτοια μέρα και θα τραγουδήσουμε και θα μελαγχολήσουμε και εν πάση περιπτώσει θα περάσουμε ωραία μαζί σας. Mm-hmm. Και θέλω για να ζεστάνουμε κι άλλο την ατμόσφαιρα, ένα τραγούδι σου για αρχή, έτσι, πριν πάω να κάνω τις αγκαλιές και τα φιλιά με τους δικούς μου, που και αυτοί σήμερα, ξαναλέω, είναι το ραντεβού μας εδώ, 31. Είναι. Έχουμε τους λόγους μας. Λοιπόν. Από τυπώματα μ' αφήνουν τα φιλιά σου. Όλο το βράδυ θέλω να με στην αγκαλιά σου. Από τυπώματα έχω απ' τα δυο σου χείλη. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε δυο φίλοι. Σου άσε με τους ενώ χτύπω που έχει καρδιά. Κι όμως θα πέφτω στα χέρια σου, πιάσε με, βάλε στα βρένα φωτιά. Από τυπώματα μ' αφήνουν τα φιλιά σου. Όλο το βράδυ θέλω να με στην αγκαλιά σου. Από τυπώματα έχω απ' τα δυο σου χείλη. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε δυο φίλοι. Βρε Πέτρο, θύμισε μου κάτι. Μου είπαν τα παιδιά ότι έχουμε γνωριστεί πριν από χρόνια, αλλά εσύ είσαι τόσο πιτσιρίκος που πού να σε έχω συναντήσει στο σχολείο σου, πού να σε έχω συναντήσει. Όχι, έρθει με τον Νίκο. Ποιο τον Νίκο. Νίκο Κουρκούλη. Ναι, αλλά εσύ τραγουδούσες. Πραγματικά πόσο χρονών είσαι, σε βλέπω με τον Ζωή 25. 31, ναι. Μπράβο. Δεν φαίνεται καθόλου τα ξενύχια πάνω σου. Δείχνεις πολύ, πολύ, πολύ νεαρούλης. Πολύ. Η φωνή σου βέβαια είναι, φαίνεται ότι τραγουδάς χρόνια. Είναι δυνατή, πολύ δυνατή. Έχει από τα 13 που έχω ξεκινήσει. Ήταν και η συμβουλή του Νίκο αυτή, αυτός που με ξεκίνησε από... Από καβάλα είσαι κι εσύ. Καβαλιώτης, ναι. Τι γίνεται, εκεί στην καβάλα ξεκινάτε νωρίς. Θα μου την πεις τη διαδρομή σου, γιατί παρότι είσαι πάρα πολύ νέος, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχεις γράψει πολλές επιτυχίες και για σένα, αλλά και για άλλους πολλούς καλλιτέχνες. Μπράβο σου, Πέτρο. Πολύ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα, θέλω να πάρω τα λουλούδια μου και να πάμε την άλλη πλευρά. Δεν μου το πεις ότι θα γυρίσω μες στα κρύα. Άντε, σαν τα χιόνια. Δηλαδή, σαν τα χιόνια. Πραγματικά. Πραγματικά, τα χάσα. Τι κρύο είναι αυτό. Συγγνώμη, εγώ σε ενημέρωσα από το καλοκαίρι τα ημερομήνια. Λέγανε 27 με 31 Δεκεμβρίου άγριο χιονιά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πού να τα θυμάσαι. Το έχεις κρατήσει, όχι, θα σου το δώσω το επόμενο. Εντάξει, ήρθε το, έκανε το πέρασμα. Είχε προβλήματα σε όλη τη χώρα. Η ζηνοβία, όπως το έλεγαν οι μετεωρολόγοι, ακριβώς έτσι ήταν. Μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ,
Από σήμερα καλυτερεύει ο καιρός και έχετε ένα νέο σιβηρικό κρύο. Που κάτσε, σημαίνει τι καλυτερεύει, δεν φορείτε σιβηρικό, μην δουλεύει. Καλυτερεύει για δύο μέρες. Από αύριο το βράδυ και την Πέμπτη το πρωί θα δούμε πάρα πολύ κρύο. Πέμπτη και Παρασκευή και μάλλον Σαββατοκύριακο ξαναγλυκαίνει λίγο καιρός. Χειμώνας είναι. Μην ξεγελιόμαστε, απλά να ακούμε τους ειδικούς. Μετρολόγους, αστυνομίες, είδες τι το έγινε τεριάκι. Στο... Το Τεριάκι, ναι, όχι, εμένα εγώ... εγώ μεταφέρω τι ακούω. Λέω λοιπόν ότι ενώ μας λένε τόσες μέρες ότι θα γίνεται χαμός, θα πέσει πάρα πολύ χιόνι στην κεντρική Ελλάδα, στερεά, ακόμα και στην Αττική. Βγήκανε όλοι στους δρόμους, χωρίς αλυσίδες. Βλέπαμε στο δελτίο του Α να είναι σταθερμένα τα αυτοκίνητα και προσπαθούν να βάλουν αλυσίδες και να λένε ποιος μπορεί να μας φορέσει τις αλυσίδες. Πού πας καλέ μου, έχει χιόνια έξω. Επίσης, οι οδηγοί των φορτηγών. Υπάρχει απαγόρευση. Γιατί το βγάζετε το φορτηγό έξω, δηλαδή, και διπλώνει τα λύκα και κλείνει η εθνική. 5 ώρες στα χιόνια και με παιδιά μέσα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, πιστεύω τώρα να έχουν καταλάβει. Κοίτα τις εικόνες. Πόσα κινητοποιήθηκαν χθες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα για 4-5 ώρες. Και σήμερα το πρωί την πλήρωσε ο διοικητής του Β' Τμήματος Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων. Καρατομήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μπήκε άλλος στη θέση του γιατί κάποιος ευθύνεται για αυτές τις εικόνες. Σήμερα έγιναν. Σήμερα το πρωί. Σήμερα καρατομήθηκε, χθες έγιναν αυτά. Ρε, παιδιά, δεν είχε αλυσίδες. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να καρατομήθηκε. Κάτι ευχάριστο, γιατί εμείς λείπαμε τόσο καιρό. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά, να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε μεγάλη χαρά που θα είμαστε μαζί. Αλήθεια, πιστέψτε το. Δεν κάνουμε πλάκα τώρα. Και αναρωτιέμαι, γιατί τέτοια σιγή. Ρε DJ Pitsy, βάλε λίγη μουσικούλα. Λοιπόν, φεύγουμε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κοντά μας σήμερα ο Πέτρος Ιακωβίδης. Θα τραγουδήσουμε πολύ, θα χορέψουμε πολύ, θα τα κάνουμε όλα και θα θέλουμε μαζί μας. Εντάξει, να ξέρα και σε ποια κάμερα μιλάω, όλες αφώτιστες. Τώρα όλες φωτίσανε. Πού να μιλήσω, θα να δώσω ένα φιλί στο φίλο μου. Αυτός που άναψε το φως. Με το που με είδε, άναψε το φως μπροστά του. Χρόνια αγόρι πολλά. Μου, χρόνια μας πολλά. Υγεία και χαρά. Να μας χαίρονται. Σου λείψα λιγάκι. Πολύ. Ναι, καλά. Καλά πέρναγες, αλλά σήμερα σε έχω μόνο εγώ. Βλέπω ερημιά στο στούντιο. Δεν υπάρχει καμία άλλη εκπομπή, ε. Πω, πω, όλοι για μας. Πάμε διαφημίσεις. Ερημιά για τη χρόνια, ψηλή μου δέντρο λιβάνια, εδώ, με πολύ μεγάλη χαρά. Καλά, δεν το πιστεύω ότι έχω γυρίσει με τέτοια διάθεση. Έχω τέτοια διάθεση να μιλήσω μαζί σας, όσο δεν φαντάζεστε. Σε βαθμό που ανησυχώ, ε. Δεν περίμενα να μου λείψετε τόσο πολύ. Ιδέες. Πόσο πολύ πια. Εχθές. Μέχρι χθες, όχι, αλλά χθες όμως. Χθες, με το που πάτησε το πόδι μου εδώ, άρχισε έτσι να σας μυρίζω. Να σας ονειρεύομαι, να σας σκέφτομαι. Αυτό είναι δήλωση 20ετία. Μα είναι και τελευταία εκπομπή δεκαετία. 20ετία και 20ετία. Αλλά ας κοιτάμε τώρα δεκαετία. Παιδιά, άμα το πάμε 20ετία, 30ετία, 40ετία. Έχεις δίκιο. Καλά περάσαμε, 10 χρονάκια. Καλά περάσαμε. Ναι, αλλά είναι ωραίο να δικαιούσε να πεις 20ετία εσύ. Ναι, δικαιούμαστε. Δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο, λες. Που είναι λίγο βαρύ 20ετία. Όχι καθόλου βαρύ. Σχεδόν 30ετία θέλει. Για 30ετία και. Σε μένα τα λέτε. Αιώνες, άστα. Βάρος. Λίγο έτσι, δουλειά μου εδώ. Πού έχω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και πάμε και στο ίδιο πάρτι, βλέπω. Συντονιστήκαμε. Σήμερα, παιδιά, πάλι χωρίς να ξέρει μία ή άλλη τη φορά. Σήμερα πραγματικά έχουμε έρθει. Ο τηλεθεατής θέλει γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου. Ναι, λάμπο. Έπεστε. Παλιόπαιδα. Και τα αγόρια όμως καλοντημένα. Γιατί έβλεπα κάτι τις εγγραφές που είχαμε που είχαν έρθει. Κακομυρίξ. Κακομυρίξ. Και τη νέα 20ετία η Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξουμε. Χρόνος μπαίνει, χρόνος ίδια. Τι να αλλάξει ρε παιδιά, τα πράγματα επιτυχημένα δεν τα αλλάζουμε στη ζωή. Τέλος. Αυτό είναι. Για πάντα. Για πάντα λέτσος. Λοιπόν, για πάντα καραμολέγκο ζέας. Ξέρω ότι έχουμε τραπέζια και χτες και σήμερα και αύριο. Δεν υπάρχει σπίτι που είτε για πολλούς είτε για λίγους δεν θα κάνει, δεν θα στρώσει, δεν θα μαγειρέψει και δεν θα καλέσει. Αν θέλετε ψωμί σε φέτες καλοζυμωμένο με 100% αλεύρι ζέας, τότε βγείτε στα σούπερ μάρκετ και βρείτε τον καραμολέγκο ζέας. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά που μας συντρόφεψε όλες αυτές τις μέρες. Έχω πάρα πολλά ονόματα μαζέψει για να δώσω δώρα σε εσάς. Αλλά σήμερα που είμαι εδώ και κάνουμε ζωντανή εκπομπή, ρε παιδιά, σαν ψέμα μου φαίνεται. Αλήθεια.
δεν έχω προλάβει να πάρω το χρόνο μου. Λοιπόν, θέλω, ούτε εσείς το ξέρω. Θέλω λοιπόν σήμερα να βγάλω γραμμές. Δεν ξέρω πόσα δώρα έχω να δώσω σήμερα, αλλά ξέρω ότι έχω τις πλάτες του Καραμολέκου και θα δώσω όσα θέλω. Άρα, 2, 10, 60, 40. Τι κάνεις? Γεια σου Ελένη, καλή χρονιά! Γεια σου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχία και χαρά και χαμόγελα! Μην τα τσικουνεύεστε καλά τα χαμόγελα, ακόμα και αν δεν έχετε κέφι. Ένα χαμόγελο φτιάχνει του αλλού τη μέρα. Γιατί να μην το τσικουνεύεστε, να το δίνετε με χαρά. Λοιπόν, πώς σε λένε αγαπημένη μου? Μαρία! Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα? Τι λέω καλέ Παναγία μου, και έχω τέτοια όρεξη να μιλήσω που δεν ξέρω τι λέω. Λοιπόν, πες μας μαράκι μου, από πού μας καλείς? Από Αράχοβα! Αγάπη τα κρύα! Το χωριό μας. Ωραία. Το χωριό σου. Έχει χιόνι στο χωριό του ομορφούλη μας Δημήτρη? Έχει, πώς. Αλλά δεν θέλει αλυσίδες, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει και κόσμο, πολύ, πολύ ωραία, μπράβο. Λοιπόν, εμείς σου στέλνουμε δώρο special, δώρο εκπληκτικό. Τι παξαμάδες, τι οκτάσπορα, τι τα καλοζυμωμένα υπέροχα αλεύρια ζέας του Καραμολέγκου, τι τα 10. Τα 10 είναι καταπληκτικά ψωμιά. Εγώ τα αγαπώ πολύ, τα προτιμώ. Τα πάντα όλα, εν πάση περιπτώσει, δώρο πραγματικά special. Πολλά, πολλά φυλάκια και περιμένω γραμμές και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ελιάνα, είδες κανένα καλό όνειρο αυτές τις μέρες? Όνειρο. Όνειρο. Είδα ότι ήμουν σε ένα δρόμο μεγάλο. Ελένη, δεν τα θυμάμαι τα όνειρά μου. Δεν θυμάσαι κανένα, ε. Θυμάμαι τα τρομακτικά. Τα τρομακτικά μόνο θυμάμαι. Κανείς σας. Πέσαμε σε γυμερή ανάργη. Πραγματικά. Πόσο βαθιά κοιμηθήκαμε. Τρώγαμε πολύ, Ελένη. Γιατί εμείς δεν τρώγαμε? Ανεβήκαμε και στη ζυγαριά, τα είδαμε ότι φάγαμε. 1,5 πάνω. 1,5 πάνω κι εμείς, με δόξα και τιμή, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Οι καλές διακοπές θέλουν και λίγο βάρος. Όχι, όχι, δεν είδα όνειρα στον ύπνο μου, είδα στο ξύπνιο μου, Ελένη. Χαρά, ευτυχία, οικογενειακή θαλπορή, ωραία τα Χριστούγεννα αυτά. Και γενικώς νομίζω ωραία η χρονιά το 19. Έτσι λίγο που το συζήτησαμε όλους, δεν είναι. Πέρυσι το 18 λέγανε αμάν να φύγει να μην ξαναγυρίσει. Το 19 ήταν μια γλυκιά χρονιά. Όχι. Τι να σου πω, για κάτι όνειρα σε ρώτησε και εσύ μου πες για όλη τη χρονιά του 19. Ναι, γιατί έτσι είμαι εγώ, δεν βάζω την τελεία, κατάλαβες. Μωρέ, γι' αυτό εμείς ταιριάζαμε. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεταιριάζαμε. Ναι, τέλος πάντων. Πες μου για τα όνειρα όμως. Τι να σου πω για τα όνειρα, αφού κανένα δεν θυμάται ένα όνειρο που να είδε. Τι να σας πω. Βέβαια είδα όνειρα. Πάρα πολύ βαρετά. Για πες για τα δικά σου. Όχι. Εντάξει, okay. Ωραίο θέμα αυτό. Ωραία. Εσείς δεν έχετε δει τίποτα, εγώ τα δικά μου δεν σας τα λέω. Πολύ ωραία συζήτηση θα γίνει. Δημιουργήθηκε ο φίλος παντηγυρίος. Όχι, παιδάκι μου. Γιατί θα είχαμε κάνει βίντεο με τα όνειρα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν είδα. Πάντως πριν από λίγους μήνες είδα ότι. Πάρω, θα δώσω, δεν ξέρω προς το παρόν, πληρώνω ασταμάτητα. Το χρημάτων ή τη φαλιάρα τώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο είναι που παίρνει και το άλλο είναι που δίνει. Τέλος πάντων, πάμε εμείς να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα που μας έχει κάνει εδώ η αγαπημένη Κάλια. Είναι ένα σκόπις του 19 για όσα γίνανε στη showbiz. Φυσικά, άμα ακούτε Κάλια, γιατί αν ήταν θα ακούγατε Τάσο. Θα ακούσετε και Τάσο. Μη μου ανησυχείτε. Πάμε πρώτα για Κάλια. Πάμε λίγο στα πιο ανάλαφρα. Λίγοι
γάμοι, πολλές γεννήσεις, νέοι έρωτες, 38 διαζύγια, απώλειες αλλά και διακρίσεις που μας έκαναν περήφανους. Το 2019 ήταν άλλη μια υπέροχη χρονιά για τους Έλληνες celebrities. Και για μερικούς ήταν ακόμα καλύτερη, όπως για τα ερωτευμένα ζευγάρια που έφτασαν ως την εκκλησία. Τη Δευτέρα του Πάσχα στην Αγία Ειρήνη στα σπήλια του νομού Ηρακλείου Κρήτης, η Βάσο Βασκαράκη παντρεύτηκε σχεδόν μυστικά τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο. Στην Κρήτη πάλι στις 8 Ιουνίου ο Στράτος Τζότζογλου και η αγαπημένη του Σοφία Μαριόλα έκραναν ένα γάμο πανηγύρι, ενώ μια εβδομάδα αργότερα στις 16 Ιουνίου στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό, η Τζένι Μπαλατσινού ήταν μια απλή αλλά κλάση νύφη. Δύο τελετές σε κλειστό κύκλο και ένα μυθικό κάλεσμα για 1.400 καλεσμένους χάρισαν στο γάμο της Αναστασίας Κέσσερη, της κόρης του άρχοντα των δακτυλιδιών Κώστα Κέσσερη, με τον επιχειρηματία Τόμας Πέρση, τον τίτλο του γάμου της χρονιάς. Το 2019 ήταν σαφέστατα μια baby boom χρονιά. Στις 14 Φεβρουαρίου ο Άγιος Βαλεντίνος έκανε στη Βασιλική Ανδρίτσου ένα δώρο αγάπης, ένα κοριτσάκι. Στις 4 Μαρτίου η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Παναγιώτης Πυλαφάς έγιναν για δεύτερη φορά γονείς. Το όνομα του δεύτερου γιού τους είναι Κίμωνας. Στις 6 Απριλίου η Τζένι Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης υποδέχτηκαν επίσης ένα γιο, ενώ στις 18 Μαΐου η Κλέλια Ρένες έφερε στον κόσμο την υπέροχη κοραλία της. Ο Αντώνης Βαρδής ο νεότερος γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου. Τέλος Ιουλίου ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος έγινε μπαμπάς μιας μικρής κόρης και στις 2 Αυγούστου η Ιωάννα Παπά έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 42 της. Έκανε αγοράκι. Η κόρη της Ελένης Χατζίδου και του Τεοκλή Παύλου, που και αυτοί είχαν κάνει νωρίτερα φέτος τον πολιτικό τους γάμο, άγχωσε λίγο τους γονείς της γιατί φαίνεται πως βιάστηκε να έρθει. Γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου και θα είναι στην ίδια τάξη με την κόρη της Δούξας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη, που ήρθε στον κόσμο στις 26 του ίδιου μήνα. Αλλά και με το γιο του Τόνη Φίνου και της Ιωάννας Γραμματικού, που έκανε τον ντεμπούτο του στις 30 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Φωτεινή Αθερίδου γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, χαρίζοντας τον πατέρα της Θοδωρή Αθερίδη τον τίτλο του πιο σεξι παππού της Showbiz. Στις 4 Νοεμβρίου η Βασιλική Μιλούση και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας καλωσόρισαν τη μικρή τους πρωταθλήτρια, ενώ στις 14 έγινε γνωστό πως ο Αντώνης Κανάκης και σύντροφός του Επιστήμη απέκτησαν γιο. 21 Νοεμβρίου η Τζένι Μπότση έκανε την έκπληξη. Έγινε μαμά μιας υπέροχης κόρης μετά από μια εγκυμοσύνη που κρατήθηκε κρυφή. Ενώ στις 26 Δεκεμβρίου ο Σάββας Πούμπουρας και η Αρετή Θεοχαρίδου υποδέχτηκαν το δικό τους μικρό θαύμα. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μέσω 2020 τον Πελαργό θα καλωσορίσουν η δικιά μας Μαντόγα του, η οποία περιμένει πώς και πώς να κρατήσει την αγκαλιά της στο γιο της. Αλλά και η Φλωρίδα Πετρουτσέλη με τον Άρη Γούτο που ανυπομονούν να χαρίσουν ένα αδελφάκι στην κόρη τους Μέρη. Η Φανή Χαλκιά και ο Λουίς Καραμάνος περιμένουν ένα δεύτερο αγόρι. Έκτο μωρό θα αποκτήσουν και η Ολυμπία Χοψονίδου και Βασίλης Πανούλης, που δέχονται καλόκαρδα πειράγματα από τους χρήστες του Twitter για το ενδεχόμενο να φτιάχνουν δική τους ομάδα στα κρυφά. Πατέρας για πρώτη φορά από την αγαπημένη του Μαράια θα γίνει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το baby freak έρχεται σύντομα, έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο ράπερ Σνίκ, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη είναι δύο από τα νέα πολύ ερωτευμένα ζευγάρια που συζητήθηκαν πολύ το 2019, ενώ δυστυχώς για μερικούς άλλους ήταν μια κακή χρονιά. Τον Απρίλιο, η Σύση Χριστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης, μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας και νέα γάμου, αποφάσισαν να χωρίσουν. Και το ανακοίνωσαν στο Instagram. Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για το χωρισμό της από τον Σάβα Γκέντσογλου στην Ελεονόρα Μελέτη. Τίτλοι τέλους στο γάμο της Φύσης Ξυλάκη του Κωνσταντίνου Γιανακόπουλου, αλλά και στον έρωτα της Ευαγγελίας Αραβανή με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η αγαπημένη του Ηλένια Βίλιαμς ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους, ενώ και ο Ορέστης Τζιόβας παραδέχθηκε δημόσια πως μετά από ένα γάμο που κράτησε μόλις ένα χρόνο, εκείνος και η πρώην πια αγαπημένη του Κατερίνα Φλόρου συζητούν για διαζύγιο. Φέτος έγινε γνωστός και ο χωρισμός της Μαρίας Σολομού και του Πάνου Μουζουράκη, αν και από ό,τι φαίνεται η οκτάχρονη σχέση τους είχε κάνει τον κύκλο της εδώ και καιρό. Το 2019 μετρήσαμε απώλειες. Ο γνωστός δημοσιογράφος, εκδότης, παρουσιαστής με αναρχικό χιούμορ, ο Θέμος Αναστασιάδης, έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιανουαρίου μετά από μια μακριά μάχη με τον καρκίνο. Φέτος αποχαιρετήσαμε τα όμορφα μάτια του Φέδωνα Γεωργίτση, του ταλέντου του Τάκη Μόσχου, του Τάσου Περζικιανίδη και του Τάκη Σπυριδάκη, το αγαπημένο παιδί της Ελλάδος, Κώστα Ευρυπιώτη. Λιγόστεψε η ομορφιά μετά τον ξαφνικό θάνατο της γνωστής και διάστηριας μόδας Σοφίας Κοκοσαλάκη. Μετά το αντίο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στις 9 Σεπτεμβρίου έπεσε κόκκινο στη νύχτα. Στο φινάλε της χρονιάς, στις 28 Δεκέμβρη, ο σπουδαίος Θάνος Μικρούτσικος μπάρκαρε για το τελευταίο του ταξίδι, αφήνοντας την Ελλάδα και την τέχνη φτωχότερη.
Στις τέχνες, η χρονιά που πέρασε έφερε μια απρόσμενη διάκριση στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κανών, ένα χρυσοφίνικα μικρού μήκους στο Βασίλη και κάτω, για το φιλμ «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς». Και βέβαια η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Η Ευνοούμενη», έκανε μια συγκλονιστική κούρσα διακρίσεων, κερδίζοντας διεθνή κινηματογραφικά βραβεία και 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κέρδισε ένα, αυτό του πρώτου γυναικείου ρόλου για την εξαιρετική ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν. Το τραγούδι που ακούσαμε φέτος περισσότερο από ό,τι δείχνουν τα 48 εκατομμύρια views στο YouTube ήταν το «Μάμα», το «Sin Boy», «Mad Clip», «Υπο» και «Ηλίου». Ενώ το αριστουργηματικό «Τζόκερ» πόνταρε και κέρδισε τα ρέστα του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Με 900.000 και πλέον εισιτήρια θεωρείται δίκαια η πιο εμπορική ταινία όχι μόνο του 2019, αλλά όλης της περασμένης δεκαετίας. Τέλος, λίγες μέρες πριν το 2020, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στη τιμητική πολιτογράφηση του γνωστού στάρ του Hollywood, Tom Hanks, για την ελληνική του συνείδηση, την αγάπη του για την Ελλάδα και τη φιλανθρωπική του δράση. Για πείτε μου για τον Tom Hanks, παιδιά. Τώρα το άκουγα. Μάλλον το διάβαζα χθες το βράδυ. Δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν είχα πάρει τίποτα χαμπάρι. Για πείτε μου, τι έγινε. Ότι αν τον δούμε μπροστά μας, του μιλάμε μόνο ελληνικά και αν δεν απαντήσει, θα του πούμε συγγνώμη. Εσύ δεν είσαι υπηκός, Έλληνας. Γιατί δεν έχεις καλά. Πώς το δώσαν το χαρτί. Τι τιμητικό. Τι το δώσανε, πες μου. Τιμητικό. Υπεγράφει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτογραφήθηκε Έλληνας. Τιμητικά. Γίνεται και αυτό. Κατά εξαίρεση και κατά περίπτωση και αυτή είναι περιπτωσάρα. Χρόνια το λέει ότι εγώ αισθάνομαι Έλληνας. Επειδή η γυναίκα του μαγειρεύει ελληνικά, του μιλάει ελληνικά. Έχει πάρει σπίτι εδώ κατ' επιλογή. Ναι. Έρχεται κάθε καλοκαίρι, δεν το έχει πάρει και τον νοικιάζει σε άλλους. Είναι εδώ. Έρχεται. Εδώ, με εδώ. Γενιά του με τη γυναίκα του, κυκλοφορεί, βγάζει φωτογραφίες. Εγώ τον είδα μέχρι και με την κόρη μου. Θέλω να πω με όλο τον κόσμο. Με την κόρη μου που τυχαία βρέθηκε εκεί. Με όλο τον κόσμο που τον πλησιάζει μιλάει. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, δεκτικός. Κανονικό, Έλληνα. Μεσογειακό. Πέρα από την ιδιοκτησία που έχει αποκτήσει εδώ, σώθηκε όπως έχει πει σε δηλώσεις του από μια Ελληνίδα, τη Ρίτα Βίλσον, και ασπάστηκε τον χριστιανισμό, τον ελληνοορθόδοξο χριστιανισμό. Δηλαδή, περισσότερα ελληνικά πράγματα δεν ξέρω άλλον ξένο πρόσφατα που να έχει κάνει. Τουλάχιστον. Που να μην έχει καθόλου ρίζες. Ναι. Καθόλου ρίζες, δηλαδή να έχει τόσο πολύ καταφύγει εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε πολίτης που αισθάνεται Έλληνα. Που είναι Έλληνας. Θα πρέπει να αισθάνεται το πνεύμα τη Έλληνας. Μάλιστα. Και όχι να λέει ότι μένω εδώ. Γι' αυτό και τιμήθηκε. Πολύ. Λοιπόν, να πούμε και για την ανασκόπηση που έχω ετοιμάσει εγώ, που έχει όλα τα μεγάλα γεγονότα από τον Ιανουάριο μέχρι και την σημερινή ημέρα, παγκοσμίως. Έχει μέσα και ανάλαφρα, όπως το Βασιλιά με τον Μπουστάκι, γιατί δεν μπορούσα να μην το χωρέσω αυτό το βίντεο. Διότι εμφάνισε. Σε αυτό το βίντεο. Εμφάνισε την κοπέλα που την είχε ερωμένη, την παντρεύτη, την έκανε στρατηγό, επικεφαλής ασφαλείας και μετά εμφάνισε και την ερωμένη και λέει: θα έχω και τις δύο. Τέλος πάντων, έπρεπε να χωρέσει και ο Βασιλιάς μάχα μέσα σε αυτό το βίντεο. Βεβαίως, ξεκινάμε από τον Ιανουάριο και την κουβέντα την τεράστια που γινόταν τότε για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων. Πώς καταλήξαμε να ψηφιστεί με δανεικούς βουλευτές. Στην συνέχεια έχουμε τις εκλογές του καλοκαιριού που αλλάζει την πολιτική κατάσταση στη χώρα και ορκίζεται πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και πάμε στο παλάτι που έχει και γεννητούρια με τη Μέγαν Μάρκ και σκάνδαλα με τον πρίγκιπα Άντριου και την ιστορία με τον Τζέφρι Επστάιν. Θα δούμε μέσα στο βίντεο βεβαίως και Ελ Τσάπο και Τραμπ τι γίνεται στην Αμερική. Θα κλείσουμε με τον Brexit και τις μέρες μας που ο Ερντογάν είναι αυτός που ενοχλεί, παύλα παρενοχλεί, την Μεσόγειο και όλη την Ευρώπη, όπως βλέπουμε σχεδόν καθημερινά. Πάμε να δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα όπως καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι σήμερα. Τον Ιανουάριο η συζήτηση για την ονομασία των Σκοπίων έφερε τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό με κόντρες ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Καμένο. Τελικά στις 26 του μήνα με δανεικούς βουλευτές η Συμφωνία των Πρεσπών πέρασε από τη Βουλή με 153 ναι και η γειτονική χώρα ονομάστηκε Βόρεια Μακεδονία. Τρεις μήνες μετά, στις 16 Απριλίου, κάηκε η πανέμορφη Παναγία των Παρισίων από λάθος εργατών που ανακαίνιζαν την οροφή. Οι Γάλλοι προσέφεραν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο για την αναστήλωσή της. Στις 30 Απριλίου, ο αυτοκράτορας Ακιχίτο παραιτείται από το θρόνο των Χρυσανθέμων υπέρ του μεγαλύτερου γιού του, του διαδόχου Ναρουχίτο. Είναι η πρώτη παραίτηση αυτοκράτορα στην Ιαπωνία τα τελευταία 200 χρόνια. Την Πρωτομαγιά στην Ταϊλάνδη, ο βασιλιάς Μάχα παντρεύεται την επικεφαλής της ασφαλείας του, στρατηγό Σουτίντα, ενώ λίγο καιρό μετά παρουσιάζει στους πολίτες την επίσημη ερωμένη του. Στις 5 Μαΐου, τελείωσε στη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια και όχι μόνο προκάλεσε είδηση πως γέννησε η Μέγαν Μάρκλ το γιο της Άρτσι.
Ο 34χρονος εγγονός της Βασίλισσας Ελισάβετ Χάρη και η 37χρονη Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός υποδέχτηκαν το μικρό που είναι 7ο στη σειρά διαδοχής του Βρετανικού θρόνου. Στις 25 Ιουνίου ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακηρύσσεται σε MVP του NBA και γίνεται ο πρώτος Έλληνας που το καταφέρνει. Ενώ στο Μιλγουόκι ζουν στο ρυθμό του Έλληνα Σταρ και βαφτίζουν Γιάννη τα αγόρια τους. Στις 30 Ιουνίου στη χώρα μας οι ευρωεκλογές έδωσαν προβάδισμα 10% στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στις 7 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 39,8% και με 158 έδρες κυβερνά με αυτοδυναμία. Στις 17 Ιουλίου στην Αμερική, όπου και συνελήφθη, καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη ο Μεξικανός μεγαλέμπορος ναρκωτικών Χωακίν Ελ Τσάπο Γκουσμάν. Στις 20 Ιουλίου ένας ισχυρός σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 14 και 13 το μεσημέρι ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος στην Αττική, αλλά ευτυχώς χωρίς θύματα, μόνο με υλικές ζημιές. Όλο το καλοκαίρι, φωτιές στον Αμαζόνιο κατάπιναν χιλιάδες στρέμματα δάσους, την πιο μεγάλη οικολογική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών. Στις 31 Αυγούστου, η Βραζιλία ανακοίνωσε ότι έχουν σβηστεί πλέον οι περισσότερες από τις δαστικές πυρκαγιές στη χώρα. Στις 10 Αυγούστου αυτοκτονεί στο κελί του δισεκατομμυρίουχος επενδυτής Τζέφρι Επστάιν υπό το βάρος των κατηγοριών για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Σκιές έπεσαν και στο Βρετανικό Παλάτι με την εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο με ανήλικες σκλάβες του σεξ. Στις 17 Οκτωβρίου το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν σε μια νέα συμφωνία για το πολυπόθητο Brexit. Στις 17 Νοεμβρίου ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνει τον πρώτο του μεγάλο τίτλο στο ATP και μπαίνει στα 21 του χρόνια στην εξάδα των καλύτερων αθλητών τένις στον κόσμο. Στις 14 Δεκεμβρίου ο κεντρικός πολιτικός Μπόρις Τζόνσον εκλέγεται πανηγυρικά πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και οδηγεί τη χώρα του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος ασχολείται σχεδόν καθημερινά με τα τερτύπια στην Ανατολική Μεσόγειο του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, αλλά και με τον πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο προσπαθούν να αποκαθιλώσουν με κάθε τρόπο. Και τα θέματα με τον Ερντογάν δεν τελειώνουν. Σήμερα διάβαζα ότι προσπαθεί να πατήσει πόδι στην Ανταρκτική. Λέει, έχουμε φτιάξει ένα σταθμό στην Ανταρκτική, κυματίζει η τουρκική σημαία εκεί και είμαστε συνομιλίες με τον Μπόρις Τζόνσον να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Προσπαθεί ο Ερντογάν σε οποιοδήποτε θέμα υπάρχει διεθνώς να βάλει την πινελιά του και να πει ότι η Τουρκία είναι εδώ. Εννοείται ότι το θέμα με τη Λιβύη έχει τεράστιες προεκτάσεις, διότι είναι αποφασισμένος να στείλει στρατό πλέον στη Λιβύη και να σταματήσει το στρατηγό Χαφτάρ, ο οποίος πάει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Και φαίνεται ο Ερντογάν να είναι πίσω από κάθε επιθετική δήλωση και εκδήλωση που υπάρχει στην Μεσόγειο και κυρίως να ενοχλεί τους Ευρωπαίους. Ο Μακρόν καθημερινά ασχολείται με τον Ερντογάν. Αυτοί όμως τη δείχνουν με κάποιο τρόπο, ή απλά εμείς το υποθέτουμε. Αυτό απομονώνεται εκ των πραγμάτων και σε βάθος χρόνου. Κοίτα, δηλαδή σταματάνε, υπάρχουν κυρώσεις, δηλαδή σταματάνε εμπορικές συνδιαλλαγές, παγώνουν προγράμματα εξαγοράς οπλικών συστημάτων. Δηλαδή υπάρχουν κυρώσεις. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένας τεράστιος μεγάλος ηγέτης ή ένας οργανισμός να του πει stop. Αυτό είναι γεγονός. Ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε ο ΙΕ, ούτε κανένας δεν το έχει βάλει ένα stop του Ερντογάν. Μάλιστα. Εμείς σήμερα όμως είπαμε θέλουμε να χαμογελάσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι σε λίγο κοντά μας θα είναι ένα ζευγάρι και στη ζωή, αλλά και πού να το πούμε τώρα, στην τέχνη. Στην τέχνη. Ναι, σε ένα κομμάτι της τέχνης βέβαια, στον κινηματογράφο, που εμείς είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε και εσύ νομίζω θα είσαι μαζί. Μιλάω για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Ειρήνη Γερονικολού, που θα είναι σήμερα εδώ να μας μιλήσουν για την ταινία τους Για Πάντα, αλλά και για την δικιά τους σχέση, διότι ζευγάρι υποδίονται εκεί, αλλά ζευγάρι με κάποιες δυσκολίες. Ζευγάρι στην πραγματική του ζωή. Άραγε, υπάρχουν δυσκολίες και στην πραγματική ζωή ενός ζευγαριού, απλές, μικρές, καθημερινές. Δεν ξέρω, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά εμείς, ξαναλέω, επειδή η εκπομπή μας σήμερα είναι εδώ ζωντανή, έχω σκοπό να σας δώσω όλα τα δώρα του Καραμολέγκου και αυτά που ήταν να σας δώσω και αυτά που δεν ήταν να σας δώσω, αλλά θα σας τα δώσω. Λοιπόν, 2-10-6-43-3-10 και θέλω μια επόμενη γραμμή πριν προχωρήσω παρακάτω. Καλησπέρα σας. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας και χρόνια καλή πολλά. Χρόνια πολλά, Ελένη μου. Καλή χρονιά και υγεία εύχομαι. Να είσαι καλά, το ίδιο και από εμάς για εσένα και την οικογένειά σου. Πώς σε λένε και από πού μας καλείς? Παπαϊωάννου Δήμητρα από Ναύπλιο. Από Ναύπλιο. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, φιλιά σε όλο το Ναύπλιο και δώρο μόνο για σένα.
έρχονται τα δώρα του καραμολέγκου μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια. Περιμένω και άλλες γραμμές σε λίγο. Να πούμε ότι σήμερα κοντά μας είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης με ορχήστρα να τραγουδήσουμε επίσης ολοζώντανα και να το ευχαριστηθούμε. Διότι πώς θα αποχαιρετήσουμε εμείς το 2019, νομίζετε? Με χαμόγελα και με τραγούδια. Ανέβασε μουσική και διαφημίσεις. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Είστε κοντοί, μη φοβάστε. Μην ανησυχείτε αν έχετε πάρει κανένα κιλάκι παραπάνω. Όλοι πήραμε. Και τι έγινε, θα σκάσουμε? Από το φαΐ με τίποτα. Από στεναχώρια γιατί πήραμε κανένα κιλάκι με τίποτα. Και από οτιδήποτε άλλο, αν δεν έχει θέμα υγείας, όχι και θα σκάσουμε κιόλας. Παιδιά, σας παρακαλώ. Κοιτάμε μπροστά, χαμογελάμε και ονειρευόμαστε μια χρονιά που έρχεται πολύ όμορφη. Όπως την ονειρεύεται ο καθένας. Όπως την ονειρεύεται. Λοιπόν, και επειδή είμαστε έτσι σε πιο γλυκές στιγμές, αποχαιρετάμε ένα χρόνο, είπαμε σκεφτόμαστε μόνο τα ωραία πράγματα, δεν θέλουμε να επηρεαζόμαστε αρνητικά, τι είμαστε, κορόιδα, με τίποτα. Πάμε να κλείσουμε ένα πολύ γλυκό θέμα από αυτά τα ωραία τα αγαπησιάρικα που κατά καιρούς μας φέρνει ο Τάσος, γιατί σήμερα είδα τα θέματά μας όλα. Ρε Τάσο, δεν ήξερα ποιον διαλέξω. Λέω πάλι θεματάρες, αλλά δεν μου κάνει κανένα για τέλος χρονιάς. Ο ένας σκότωνε, ο άλλος ήταν εγκληματίας, ο άλλος είχε πάρει να κάρω λεφτά. Ο άλλος έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Ήθελα κάτι πιο μελό. Θα τη ζούμε εν καιρό. Γι' αυτό διάλεξε την πιο δυνατή ανθρώπινη ιστορία που συνέβη μέσα στο 2019 και είναι σε σενάριο γραμμένο από την ίδια τη ζωή. Είναι δύο κορίτσια, η Ζέφανη και η Κάσιντι. Η Ζέφανη είχε πέσει θύμα παγωγής με το που γεννήθηκε στο Cape Town, στη Νότια Αφρική. Για 17 χρόνια την έψαχναν οι γονείς της και δεν είχαν χάσει ποτέ την ελπίδα. Μάλιστα, είχαν στείλει και ένα μήνυμα στους γονείς της μικρής Μαντλίν, που είχε χαθεί στην Πορτογαλία και τους έλεγαν: «Μη σταματάτε ποτέ να αναζητάτε το παιδί σας, μπορεί κάποια στιγμή να το δείτε». Πού βρήκαν το παιδί τους? Πήγαινε στο ίδιο σχολείο με την μεγάλη τους κόρη. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει άλλα τρία παιδιά όταν έχασε την μικρή, την Ζέφανη. Κάποια στιγμή η κοπέλα έκανε μεταγραφή στο Λύκειο και πήγε στο ίδιο σχολείο με την αδελφή της, χωρίς να γνωρίζει βεβαίως ότι είναι αδελφή της. Τότε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι της έλεγαν: «Δεν μπορεί, θα είστε συγγενείς. Μοιάζετε πάρα πολύ. Μήπως είστε μακρινοί, μήπως είστε, πρέπει να το ψάξετε». Το μαθαίνουν οι γονείς, έχουν μέσα τους και αυτή την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τη συναντήσουν. Με εισαγγελική εντολή κάνουν τεστ DNA. Και είναι το χαμένο τους παιδί. Oh. Το είχε αρπάξει μια άτεκνη μητέρα μέσα από την κούνια από το μαιευτήριο και ζούσε λίγα χιλιόμετρα μακριά από την οικογένεια στο δυτικό Cape Town. Εννοείται ότι έγινε πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Νότια Αφρική, αλλά έπαιξε και είδηση σε διεθνή μέσα από όπου και τη βρήκαμε. Και το θετικό είναι και το μήνυμα που περνάει αυτή η ιστορία. Μην χάνετε την ελπίδα σας, μπορεί κάποια στιγμή τα πάντα να συμβούν. Πάμε να δούμε πώς η οικογένεια βρήκε τη μικρή Ζέφανη 17 χρόνια μετά την απαγωγή της. Οι μαθητές ενός σχολείου στο Cape Town παρατήρησαν την εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ της συμμαθήτριάς τους, Cassidy, και μιας άλλης μαθήτριας, τη Ζέφανη, που γράφτηκε στο ίδιο σχολείο, μικρότερης ηλικίας κατά 3 χρόνια. Έκαναν πλάκα και έλεγαν και στα δύο κορίτσια ότι μάλλον είναι συγγενείς, αδερφές ή ξαδέρφες. Η Cassidy Nurse προσέγγισε τη μαθήτρια και της μίλησε, καθώς δεν έμοιαζε μόνο σε εκείνη, αλλά και στους γονείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους την κάλεσαν για να μιλήσουν. Στη συνέχεια έψαξαν στο Facebook για παραπάνω στοιχεία και τελικά ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι γονείς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και όταν άρχισαν να ψάχνουν πιο επίμονα την υπόθεση, ζήτησαν από τη δικαιοσύνη να υποβάλουν τις μαθήτριες σε τεστ DNA. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων άφησαν άφωνες και τις δύο οικογένειες, αφού τα άγνωστα κορίτσια ήταν αδελφές. Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. Η Ζέφανη απήχθη όταν ήταν μωρό από μια γυναίκα μεταμφιεσμένη σε νοσοκόμα και εντοπίστηκε από την οικογένειά της 17 ολόκληρα χρόνια αργότερα χάρη σε αυτή την απίστευτη σύμπτωση. Η απαγωγή είχε γίνει όταν ήταν ακόμη νεογνώστο μαιευτήριο, την ώρα που η 20χρονη τότε μητέρα Σελέστ είχε αποκοιμηθεί. Ήταν μόλις 3 ημερών, τον Απρίλιο του 1997. Η μητέρα ξαπλωμένη στο κρεβάτι κρατώντας τη Ζέφανη στην αγκαλιά της, χωρίς να έχει συνέλθει ακόμη από την άρκωση λόγω της κεσαρικής τομής. Όταν ξύπνησε λίγο αργότερα, μια νοσοκόμα τη ρώτησε πού είναι το μωρό της. Η κούνια δίπλα στο κρεβάτι ήταν άδεια, είχε μείνει μόνο η κίτρινη κουβέρτα της μικρής. Ο πατέρας κατηγόρησε τη Σελέστ για την εξαφάνιση της κόρης τους. Μάλιστα, σήμερα είναι διαζευμένοι, αλλά παραμένουν κοντά για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Οι γονείς που απέκτησαν άλλα τρία παιδιά αργότερα
αργότερα γιόρταζαν κάθε χρόνο τα γενέθλια της χαμένης τους κόρης και δεν είχαν χάσει ποτέ την ελπίδα ότι θα την ξανάβρισκαν μια μέρα. Χωρίς να το γνωρίζει, η οικογένεια Νέρς διέμενε σε κοντινή απόσταση από τη χαμένη της κόρη. Οι αρχές ερευνούν τώρα το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στην υπόθεση κλοπής του μωρού και νοσηλεύτριες. Στέφανη μεγάλωσε με άλλο όνομα, με άλλους γονείς, χωρίς καν να γνωρίζει ότι δεν είναι η κόρη τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών που δεν έχει άλλα παιδιά συνελήφθη για την αρπαγή. Η απαγωγέας και ο σύζυγός της έμεναν σε μια μικρή μονοκατοικία μέσα στα σκουπίδια σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά που μαστίζεται από την ανεργία, τα ναρκωτικά και τις συμμορίες. Το 17χρονο κορίτσι βρίσκεται τώρα υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών του δυτικού Cape Town. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιολογική μητέρα Σελέστ έχει συγχωρήσει τη γυναίκα που πήρε τη Ζέφανη, τουλάχιστον η κόρη μου έμεινε ζωντανή, θα μπορούσε να έχει πεθάνει, είπε σε συνέντευξή της. Η Σελέστ, που πέρασε χρόνια μαρτυρίου, αγωνίας και θυμού, έγραψε γράμμα στην οικογένεια της μικρής Μαντλίν Μακάν, που είχε χαθεί σε τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας, για να τους πει να μην εγκαταλείψουν ποτέ τις προσπάθειες εντοπισμού της κόρης τους. Η κοπέλα, που σε λίγους μήνες θα ενηλικιωθεί, θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο σπίτι θα μείνει, στο βιολογικό για να αναπληρώσει το κενό ή σε εκείνο που τη μεγάλωσε, αλλά μέσα σε ένα ψέμα. Έτοιμη ταινία, έτοιμη. Είναι, λοιπόν, αυτό το διάβαζα τώρα στις διακοπές μου. Ένα από τα βιβλία που διάβασα ήταν και νομίζω ότι εκτός ψυχογιός και νομίζω κάτι με αίμα λεγόταν. Κάτι για το αίμα μου. Γιατί έδειχνε τη ζωή μιας ψυχολόγου η οποία όταν ήταν πιτσιρίκα, 17χρονο, 18, είχε κάνει ένα παιδί με τον σύντροφό της. Και μια μέρα που πήγανε βόλτα στη θάλασσα, τα άφησαν για λίγο εκεί το μωρό μέχρι να μπουν να βουτήξουν το μωρό εξαφανισμένο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα από τα 18 της μέχρι τα 40 που γνώρισε την κόρη της και επέμενε ότι είναι η κόρη μου. Δεν θα σας πω όλο, γιατί θα κάνω το Κουτσογιαννόπουλο, δεν κάνω να σας πω τι είναι. Αλλά έδειχνε σαν να είναι το παιδί της. Κόντευε να τρελαθεί η γυναίκα από ψυχολόγος να γίνει αυτή να πάει σε ψυχολόγο. Δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει ότι το παιδί τη ζει. Γιατί κάποιος το πήραν. Ενώ της είχαν πει ότι πρέπει να το θάλασσα, να πέσει κάτω το καροτσάκι, να πήγε στο νερό, να πνίγει και να. Αυτή δεν μπορούσε να βγάλει αυτό από το μυαλό της και πάλευε αυτά τα 20 χρόνια να βρει το παιδί της. Πολύ ωραίο βιβλίο, εκδόσεις ψυχογιός, δεν θυμάμαι τον τίτλο, κάτι με αίμα μου. Θα το βρείτε εσείς. Πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή, πολύ στεναχωριέμαι. Κάτι τέτοια τρελαίνομαι. Να, βρήκα και το θέμα του και λέω εδώ είμαστε. Θα κάνω μια αλλαγή. Κανονικά τώρα θα μπαίνω στην κουζίνα. Τι φτιάχνεις σήμερα, Πέτρο? Κάνουμε δύο καταπληκτικές γρήγορες μους για σήμερα. Όποιος δεν έχει προλάβει να κάνει γλυκάκι, θα κάνει δύο γρήγορες μους. Θα δώσουμε δύο. Δηλαδή, μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, και εγώ σήμερα μπορώ να κάνω γλυκάκι. Πανεύκολα, άμα θέλεις, κάνεις εσύ. Θα βγάλω μελομακάρονα, αλλά λέμε τώρα. Πανεύκολες συνταγούλες. Και κοίτα και τι όμορφες που μπορεί να γίνουν με υλικά που έχουμε στο σπίτι. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, Πέτρο μου. Δεν σου απάντησα γιατί εκεί πέρα που ήμουν το μυαλό μου ήταν στην οικογένειά μου. Καλά έκανα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ όμως. Θα έρθουμε λοιπόν σε λίγο να τα κάνουμε. Τίποτα, πάω ορχήστρα. Παιδιά, εγώ δεν έχω βγει, δεν έχω μπει, δεν βγαίνω έξω τα βράδια, δεν πάω πουθενά. Δεν ξέρω πώς διασκεδάζει ο κόσμος, αλλά ακούω ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης κάνει. Κάτσε με πολλά λάθος έκφραση στην τηλεόραση. Καταπληκτικό πρόγραμμα. Ναι, είμαι λίγο επικίνδυνη όταν παίρνω φόρα. Οπότε λέω να τον απολαύσω. Εγώ, εσείς και όσοι τέλος πάντων είμαστε σήμερα στο σπίτι μας και κάνουμε παρέα. Είτε. Ρε Πέτρο, πόσα χρόνια έχω να σε δω. Πραγματικά δεν έχω αυτή την εικόνα σου. Προσπαθώ να σε θυμηθώ. Έχει πολλά χρόνια. Πόσα, ρε παιδί μου. Ήτανε πριν φύγει ο Νίκος στην Αυστραλία. Α, είναι πολλά. Ναι, ναι. Ήτανε. Πότε? Ήτανε ένα χρόνο μετά που πήγα στο στρατό, νομίζω 23. Πήγες και στρατό. Ναι, πότε 22, τα πρόλαβες όλα, παιδάκι μου. Πότε τα πρόλαβες όλα. 22, όλα μαζί. Μάλιστα. Τώρα είσαι με ποιους, πού βρίσκεσαι, πες μου λίγο, δείξε μου λίγο τι κάνεις. Γιατί κατά καιρούς επιτυχαίνω να διαβάζω διάφορα. Ωραία, με την Ατασούλα μου. Τι κάνει και το τριλοκοριτσό μου, τι κάνει? Είναι μια χαρά, είμαστε στο θέατρο. Mm. Έκανε πολύ μεγάλη ανακαίνιση, άνοιξε μετά από 3 χρόνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί με την Ατάσα είμαστε περίπου 2 χρόνια μαζί. Mm. Τώρα προσθέθηκε και ο Χρήστος Κυριαζής. Εντάξει, την Ατάσα τώρα τι να σου πω, την γνωρίζεις. Τη γνωρίζω, την αγαπάω πολύ. Τη γνωρίζω. Λοιπόν, θα μας πει τίποτα. Για πάμε να διασκεδάσουμε και χρόνια πολλά. Για πάμε. Κοριτσάκι μου, αστεράκι μου, φίλα με κι αγκάλιασέ με, κράτησέ με, πάρε με μακριά. Κοριτσάκι μου, αστεράκι μου, όλη νύχτα θα σου λέω, σ' αγαπάω τόσο αληθινά. Κοριτσάκι μου,
άγγελε μου, φυλάχτω μου, σαν αέρας μες στη νύχτα, μου είπες μια καλή νύχτα, αστέρι μου, περιμένω. Σε με, κράτησε με, πάρε με μακριά, κοριτσάκι μου, αστεράκι μου. Όλη νύχτα θα σου λέω, σ' αγαπάω, τόσο μα τόσο αληθινά, κοριτσάκι μου, κοριτσάκι. Σκέψου τι όμορφα θα είναι όταν ξυπνάμε μαζί. Θα σε στο πλάι μου, στο μαξιλάρι μου, για να μου δίνεις ζωή, για να μου δίνεις ζωή. Αγκαλιά σε παίρνω το βράδυ, το πρωί θα ξυπνάς με ένα χάδι, στου κορμιού σου το χάρτη αστέρια μετράω, μείνε για πάντα εδώ και εδώ. Έτσι μ' αρέσει να ζω. Ήρθε η ώρα να παρέψουμε λιγάκι τώρα, έτσι να κουνηθούμε. Για πάμε. Ωστό! Γίνεται. Πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ, κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα σου φίλι καρδιά μου γίνεται. Τρελαίνω με το να πάμε. Έτσι τα χεράκια θέλω. Φωτιά ή τα μάτια σου, φωτιά τα γυνάτια σου που μου καίνε την καρδιά. Φωτιά ή το βλέμμα σου, φωτιά κάθε ψέμα σου, Θεέ μου πόσο με πονά. Σε βλέπω που πάω σαν παρέστηση, κι όμως ο τέλος όταν μ' αφήνεις εγκαιτεύω για να μείνεις, και που πάμε μου έχεις γίνει απαραίτητη. Για να αλλάξουμε λιγάκι. Έλα.
πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Δεν με νοιάζει πλέον αν θα σε πληγώσω. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Το επόμενο τραγούδι μιλάει μόνο για χαμόγελα. Θέλω χαμόγελα μόνο. Γέλα μου, χαμογέλα μου. Απόψε γέλα μου και το πόνο μου. Χάνομαι απ' την ώρα που σε είδα, ζήλεψα τους φίλους σου να σε βρω. Στα μέρη που σε είδα τριγυρνάω, ξενυχτάω μόνο για χατήρι σου. Γέλα μου, χαμογέλα μου, απόψε γέλα μου και το μόνο μου. Διώξε γέλα μου και μη μου γραφείς μωρό μου. Στην καρδιά, στο καλό, είσαι το βασάνο μου. Λοιπόν, για αυτούς που φοβούνται πολύ τώρα ένα τραγούδι. Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου, δώσ' μου ένα φιλί. Αν δεν έχω εσένα, δεν υπάρχει ζωή. Γύρισε κοντά μου, μακριά σου δεν ζω. Γύρνα εδώ, σ' αγαπώ. Ξαπλώνα μέσα στην αγκαλιά σου. Αχ, και να βλέπαμε τον ίδιο ουρανό. Ήλιο βασίλεμα τα μάτια τα δικά σου. Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου, δώσ' μου ένα φίλι. Αν δεν έχω εσένα, δεν υπάρχει ζωή. Γύρισε κοντά μου, μακριά σου δεν ζω. Γύρνα εδώ, σ' αγαπώ. Αχ, και να ήσουνα εδώ να σε δω. Αχ, και να ξάπλωνα μέσα στην αγκαλιά σου. Ωραίος. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται κατάσταση το βράδυ και γιατί έτσι τόσο πολύ γρήγορα. Βέβαια, εγώ λέω γρήγορα, γιατί εγώ πάντα σκέφτομαι από τη δισκογραφία και μετά. Εσύ, όπως λες, έχω ξεκινήσει από την εφηβεία μου τραγουδάω. Και μπράβο σου. Γιατί τελικά αυτά που ονειρευόσουνα, ή δεν ξέρω τι ονειρευόσουνα, θέλω πάρα πολύ να μου τα πεις, τα φτάσες, τα πιάσες, τα έχεις. Πώς αισθάνεσαι εδώ ψηλά τώρα? Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Από μικρός ήθελα να. Όχι μόνο με το τραγούδι, με τη μουσική, να γράφω τραγούδια. Τι γράφεις μουσικός... τραγούδια τώρα, ναι, δεν έχεις αφήσει καθόλου? Όχι, όχι, γράφω συνέχεια. Να σου πω, είχα διαβάσει κάποια συνεντεύξη σου παλιότερα που είχαν βγει μπροστά μου, που έλεγες, ας πούμε, για το κοριτσάκι μου που πες πριν, ότι ρώταγες την αδερφή σου, πες μου πώς θα ήθελες να σε φωνάζει κάποιος που σε αγαπάει, κάτι τέτοιο. Και λέω, κοίτα να δεις πώς το ψάχνε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Έτσι, έτσι. Επειδή έλεγα πάντα τη μορφούλα, πάντα τη φώναζα κοριτσάκι μου. Και όταν είχα γυρίσει στο σπίτι, ήταν ένα απόγευμα και της λέω: πες μου μια λέξη που αρέσει να ακούσει είτε από το αγόρι σου είτε από μένα. Και μου λέει: όταν με λες κοριτσάκι μου. Και έλεγα: πρέπει να γράψω ένα τραγούδι να λέει κοριτσάκι μου. Άρα, πολλά από τα τραγούδια που εμείς νομίζουμε ότι είναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο βιωματικά, να το πω έτσι. Έχεις καψουρευτεί, έχεις πονέσει, δεν έχεις πονέσει, έχεις θυμώσει, δεν έχεις θυμώσει.
μπορεί να είναι να το σκέφτεσαι ή να μιλώντας με τους ανθρώπους να σου έρχονται οι ιδέες. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ πιο πολύ θα γράψω από ιστορίες που ακούω από τους άλλους ή από μια εικόνα που θα μου αρέσει. Δηλαδή, μπορεί να δω το φεγγάρι και όπως πήγαινα μια μέρα στο Φαντασία, ήμουν στο Φαντασία τότε και είδα το φεγγάρι και μου ήρθε ένα τραγούδι, έγραψα το τραγούδι κατευθείαν. Έτσι γράφω, με εικόνες πιο δηλαδή, πολύ. Δηλαδή, γράφεις έτσι εύκολα. Εντάξει, ναι. Πες μου και κάτι άλλο. Έτσι εύκολα που γράφεις, έτσι εύκολα τα δίνεις τα τραγούδια σου. Γιατί από αυτά τώρα που μας είπες. Εντάξει, εγώ δεν τα ξέρω και όλα ποιος έχει πει τι, αλλά ας πούμε αυτά τα τραγούδια που είπες τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι δικά σου τραγούδια. Κάνω λάθος. Ναι, δικά μου. Ναι, αλλά ξέρω ότι δεν τα έχεις πει όλα αυτά εσύ. Δηλαδή, όχι, ξέρω ποιο, ότι αν το έχει πει, ξέρω εγώ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Αργυρός. Άλλο το έχει πει. Νατάσα. Η Νατάσα ποιο έχει πει. Η Νατάσα έχει πει ένα εξάρι. Ήταν στο τελευταίο δίσκο. Ξέρω ότι έχεις οργανώσει τώρα ένα μέρος. Τώρα θα σου πω, επειδή θα το ξεχάσω μετά, γιατί ξεχνάω γιατί σκεφτόμουν πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να προλάβω να σου το πω εγώ αυτό που θέλω. Έχεις άλλο ένα πρόγραμμα, ας πούμε. Ναι, ναι. Θέλω να με προλάβεις να μου κάνεις και ένα τρίτο με εξάρια. Μόνο. Μα, τι θες. Όσο σου βγει, 6, 7 λεπτά, 8, όσο σου βγει, δεν ξέρω κι εγώ τους χρόνους μου, αλλά έχω χρόνο, κάνω κέφι να σε ακούσω. Πώς να σου πω. Είναι θέλεις. Σαν να με βγάλατε έξω σήμερα το βράδυ, πολύ το γλεντάω. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Υδροκοπήσαμε. Να σε στείλω να πας λίγο να σε περιποιηθούν. Ήθελα να πούμε κι άλλα. Δεν πειράζει. Θα πούμε σε λίγο. Πήγαινε για. Κάνει ζέστη εδώ μέσα, έτσι. Κάνει. Όχι, για να μην με λέτε και εμένα τρελή που φουντώνω και στάζω ολόκληρο. Τι χορέψαμε τόσο. Τι χορέψαμε καλά. Ένα τσικ και ένα τσουκ κάναμε. Τίποτα δεν κάναμε. Με δουλεύει. Δεν έχουμε χορέψει ακόμα. Εσεί εκεί υδροκολλήσατε. Ναι, εννοείται, αφού είμαστε παμπολσόνα. Θα ένα τραγούδι. Πρέπει να πούμε με τον. Δεν είναι τραγούδι. Το κοριτσάκι, το κοριτσάκι θέλει. Είναι το αγαπημένο του. Ο Δημήτρη. Θα το ξαναπούμε, παιδί μου. Εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε. Τι ώρα είναι. Έχουμε ακόμα χρόνο πολύ. Μην ανησυχείς, έχουμε πολύ χρόνο. Οργανώσου εσύ με την ομάδα σου και εμείς μπήκες κουζίνα. Σου έρχομαι. Θα ξανάρθω, ε. Πάτε πολύ μακριά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τα γλυκάκια μας εμείς. Είπε εύκολα και ωραία γλυκάκια. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα εύκολα και ωραία γλυκάκια. Μας έκανε και δυσταθήκαμε, Πέτρος. Άρε, καρά μου, λέγω. Τι παρέα μου έχεις κάνει, τη συντροφιά και πόσο κόσμο έχεις κάνει χαρούμενο. Εσύ και η αγάπη σου για τα φανταστικά ψωμιά που φτιάχνεις, με τα φανταστικά σου προϊόντα. Αυτός ο παξαμάς του δεν υπάρχει. Άλλο πράγμα, το οκτάσπορο που είναι πλούσιο ψωμί σε γεύση, αλλά και που έχει μέσα 8 διαφορετικούς είδους σπόρων. Άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται να σας πω, δεν είναι τυχαία. Τόσο ψηλά στην προτίμησή σας και στην αγάπη σας, χρόνια τώρα. Καραμολέγκος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ναι, η εκπομπή είναι ζωντανή. Καλή, σταματήστε να μου γράφετε από κάτω. Είναι ζωντανά. Ζωντανά, ολοζώντανη. Τι άλλο να κάνω πια για να σας πείσω. Να βγω έξω να δούμε τι καιρό έχει όλοι μαζί. Τι? Σπαρταράμε. Σπαρταράμε. Νάτος ο νεαρός που βράζει το αίμα του. Τα πέταξε τα μπουφάν και τις χοντρές της μπλούζας. Με το κοντομάνικο. Αυτός είναι φίλος μου. Νάτονε. Μαζί ζεσθενόμαστε εδώ μέσα. Είδες τι ευχές σου στέλνει ο σκηνοθέτης, σου έχει ιδιαίτερη αδυναμία, ακούς τα γλυκόλογα. Φίλος. Πεθαίνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα γλυκάκια μας. Πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε δύο γλυκάκια. Θα κάνουμε μια γρήγορη μους με σοκολάτα και θα κάνουμε μια γρήγορη μους επίσης με λευκή σοκολάτα και γιαούρτι. Άψοχες συνταγές, πολύ γρήγορες. Με ποια θες να ξεκινήσω. Θες να ξεκινήσω με τη μους, τη σοκολάτα, τη λευκή ή τη μαύρη. Τη λευκή. Τη λευκή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη λευκή. Λοιπόν, θα περάσουν από κάτω σας τα υλικά, αυτά που θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα πακέτο μπισκότα, οτιδήποτε. Τι είπατε, ρε, είχα ένα ατύχημα. Τι, σε έπιασε η πόρτα. Τράκαρα. Πλάκα κάνεις. Πάλι καλά, τουλάχιστον ήταν μόνο αυτό, τράκαρα με τη μηχανή. Βρε αυτές τις μηχανές που τόσο τις φοβάμαι, δεν θέλω, δηλαδή δεν θέλω να τις ακούω, με τρομοκρατούν. Εδώ παρακείς φοβάμαι εγώ τώρα μετά το τρακαρίσμα. Ας το παιδάκι μου, ας το, αφού έχεις αυτοκινητάκι, πήγαινε κάνεις δουλειές με το αυτοκίνητο, τι τα θες αυτά. Τουλάχιστον γλιτώσαμε με ένα δάχτυλο μόνο, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και ευτυχώς που είναι και αριστερό, δεν είναι αυτό που δουλεύεις. Ναι. Και αυτό είναι, σε δυσκολεύει. Δεν πειράζει. Εντάξει, είμαστε εδώ και θα μαγειρέψουμε όπως είμαστε live και θα μαγειρέψουμε εδώ τις τέλειες μους. Λοιπόν, θα κάνουμε. Έχω σπάσει με το χέρι μου τα μπισκότα. Βάζει εσύ τώρα, πώς την κοπάνισες από την άλλη δουλίτσα που έχεις που κανονικά στις γιορτές σε θέλουνε. Πώς τους την κοπάνισες, μου λες, Ελένη. Ελένη. Είναι δυνατόν. Δεν ήμουν εδώ τέτοια μέρα. Δείτε μου, πώς παίρνετε ότι μου λέει ψεματάκι, αλλά μ' αρέσει. Αλλά μ' αρέσει. Όχι, ήθελα να είμαι εδώ. Λοιπόν. Έχω σπάσει μπισκοτάκια λοιπόν όπως είπαμε με το χέρι, έτσι ακριβώς, και βάζω 100 γραμμάρια μπισκότο, 100 γραμμάρια βούτυρο μέσα στο πακέτο με τα μπισκότα μου. Εντάξει, τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Δείτε εδώ, έτσι όπως τα ανακατεύουμε, αυτό θα έρθει και θα δέσει, θα πήξει λίγο το μπισκότο και με το που θα μπει στο ψυγείο, με το που θα παίρνουμε τη δαγκωματιά, θα έχει φύγει και δεν θα είναι πια σαν άμμος όπως είναι τώρα. Και παίρνω μετά τα ποτηράκια μου και αρχίζω και γεμίζω τα ποτηράκια με μία κουταλιά, μία και μισή. Κάπου τόσο. Αναλόγως το σκεύος που θέλουμε να το βάλουμε λοιπόν. Μπορούμε να τα βάλουμε και σε ποτήρια μεγάλα και σε ποτήρια μικρά. Είναι γλυκό της τελευταίας στιγμής.
Φτιάξαμε το μπισκοτάκι και θέλω να σας δείξω. Έχω κάνει μία σαντιγή. Τη σαντιγή την έχω αποθηκεύσει στο ψυγείο. Πάντα όταν κάνουμε σαντιγές, όταν κάνουμε σαντιγή πάντα πρέπει να είναι πολύ πολύ παγωμένη. Τη βάζουμε παγωμένη, τη χτυπάμε στο μίξερ και με το που χτυπάμε στο μίξερ γίνεται αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Και έχουμε λοιπόν. Κάτι. Υπάρχει περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή μήπως να τους προτείνουμε να την πάρουν έτοιμη τη σαντιγή. Όχι. Γιατί αυτό. Δεν θέλω να σε τσαντίσω, απλά ρωτάω. Μου λέω, δηλαδή πόσο βαθμό έχει. Όχι, θέλουμε να την πάρουμε. Ο νεαρός απέναντι πιστεύει ότι το κάνει, δηλαδή για να καταλάβω. Δηλαδή δεν το έχει με την κουζίνα, λέμε. Τι είπε, πανεύκολα. Εσύ, τόση επιτυχία σε ό,τι κάνεις, δηλαδή δεν το αντέχω. Τόσο καλός. Λοιπόν, άρα ο καθένας μπορεί να την κάνει. Δεν έχει κάποιο μυστικό. Τίποτα, μπισκότο ανακατέψαμε και βούτυρο. Ρε, τη σαντιγή. Τη βάζουμε όπως είναι από το ψυγείο μέσα στο μίξερ ή με το χέρι, θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά στο μίξερ σε δυνατή ταχύτητα και έρχεται και γίνεται αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Αυτό πουλάκι μου, έχουμε πεθάνει στη ζέστη. Έχει πολύ ωραίο μπορντό που κάνει. Δείξτε το μα λίγο. Μου άρεσε, ήταν για το στυλ την έβαλε. Αρχίζω και ζεσταίνω όμω. Εγώ έχω ανάψει που σε βλέπω με αυτό. Υδροκοπάμε όλοι εδώ μέσα. Έλα παιδάκι μου βγάλει το πίνει και ωραίο χρώμα να φανεί λίγο. Σου κάνει λίγο ωραίο χρωματάκι στο ωραίο πρόσωπο. Κάτσε λένε έχουμε και μην το χάσουμε τελείω. Όχι, όχι, έχει δίκιο. Μην κατζωθεί που δεν έχει με τη φορά που έχω μόνο να το βγάλω κι αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, μην βγάλει και το πουκάμισο. Όχι, μα έτσι. Ναι, αλλά ξεκουμπώνει το πουκάμισο. Είμαστε έτοιμοι. Το δάχτυλο. Το δάχτυλο. Εντάξει. Αχ, ένα άνθρωπο. Πολύ ζέστη. Άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε χτυπήσει τη σαντιγή μα και πάμε σε ένα μεγάλο μπολ. Και βάζουμε μέσα τη σαντιγή. Δείτε εδώ πόσο εύκολη είναι η συνταγή που σα είπα. Βάζουμε μέσα τη σαντιγή και θα κάνουμε μία τώρα. Η μουσ που κάνουμε τώρα είναι με λευκή σοκολάτα και γιαούρτι. Δηλαδή, όπως είμαστε εδώ, βάζουμε μέσα τη σαντιγή. Μετά προσθέτουμε 500 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Καλό είναι να μην έχει πολλά υγρά το γιαούρτι μας, γι' αυτό βάζουμε στραγγιστό. Καλά, δεν το πιστεύω, είσαι μουσκεμα. Από το χορό ήταν, από τον Πέτρο. Και καθώσουν εκεί με την. Γεια. Αχ, Παναγία μου, να σε σκουπίζει η Ελένη. Ωραία, τι στιγμές ζεις και εσύ για ένα σκούπισμα. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Γυαλίζω. Όχι. Λάβεις. Λοιπόν, χτυπήσαμε τη σαντιγή μαζί με το γιαούρτι. Τα ανακατεύουμε εδώ πέρα πολύ πολύ καλά. Και έχω λιώσει τρεις ζελατίνες. Για να λιώσουμε τη ζελατίνη, τη βάζουμε σε πολύ πολύ παγωμένο νερό. Τρεις ζελατίνες. Τις βάζουμε μέσα μετά από δύο λεπτά και περίπου αρχίζουν και μαλακώνουν. Και με μία κουταλιά της σούπας νερό, ζεστό. Δείτε εδώ πώς έχει γίνει. Αυτό εδώ πέρα. Πάμε και το ρίχνουμε μέσα στο μπολ και αυτό. Μέχρι στιγμής η συνταγή είναι πανεύκολη. Το λέω και το ξαναλέω. Ανακατεύουμε εδώ και αυτό η ζελατίνη είναι που θα μας βοηθήσει να πήξει όλο μας η σαντιγή μαζί με το γιαούρτι και με τη λευκή σοκολάτα που θα ρίξουμε τώρα μέσα. Βάζουμε λίγο ξύσμα από λεμόνι. Μας αρέσει το ξύσμα από λεμόνι σε συνδυασμό με το γιαούρτι. Και ήθελα να κάνω και δύο συνταγούλες σήμερα, γιατί κάποιος άλλος τώρα μπορεί να έχει γιαούρτι σπίτι και να θέλει να κάνει αυτή ή να έχει τη σοκολάτα. Ουσιαστικά η μουζ με τη σοκολάτα που κάνουμε είναι τέσσερα υλικά, δεν είναι πολλά τα υλικά. Βλέπεις, έχουμε ένα φράτο, άκου πώς κάνει. Ακούω. Είναι ένα αφράτο μείγμα και πάμε και βάζουμε και μέσα, σαν τελευταία πινελιά, λίγο λευκή σοκολάτα. Και δεν θα πέσει κάτω η σαντιγή που θα βάλει τη ζεστή σοκολάτα όχι, μέσα. Όχι, δεν θα πέσει. Είναι πολύ μικρή η ποσότητα για να ρίξει όλο το μείγμα. Και δεν είναι και ασπράδι. Θα συνεχίσει να παραμένει αφράτη η κρέμα μας. Πόσο ωραία μυρίζει αυτή η λευκή σοκολάτα. Mm. Πόσο ωραία μυρίζει. Όλο αυτό εδώ πέρα λοιπόν το μείγμα το ανακατεύουμε. Και έχουμε φτιάξει τα μπολάκια μας. Κοίτα εδώ πώς ενσωματώνεται. Το βλέπω. Όχι, δεν έπεσε. Και, ναι. Και έχουμε λευκή σοκολάτα με γιαούρτι και σαντιγί. Από εδώ και πέρα μπορείτε να προσθέσετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε λίγο φράουλα μέσα, μπορείτε να βάλετε αμύγδαλα, ξηρούς καρπούς, οτιδήποτε. Εντάξει. Εγώ σας δείχνω μία απλή βάση. Δείτε εδώ. Ξέρω εγώ τώρα. Και εδώ αυτό πάμε και το βάζουμε. Να πάρω ένα κουταλάκι, Ελένη, συγγνώμη. Βεβαίως. Μα δεν έχει και δεύτερο. Όπως βάλαμε. Πού πήγαν τα κουτάλια μας. Δεν το άφησε να πέσει κάτω, είδε. Αφού δεν έγινε, παιδιά. Τέλος πάντων, έχει και ένα μικρό, αν φάμε. Λοιπόν, και βάζουμε, πάμε και γεμίζουμε λοιπόν το ποτηράκι μας. Α, και από εικόνα σκίζει. Με την κρεμούλα, κοίτα και εδώ, έχω βάλει φιστί και γίνεις πάνω. Μπορείτε να βάλετε μαρμελάδες όπως είπαμε, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Κάναμε λοιπόν μια γρήγορη και εύκολη μους λευκή σοκολάτας με γιαούρτι. Και τώρα, αν θέλετε. Βάλε δύο-τρία πραγματάκια από πάνω. Βεβαίως, για να έχω εδώ για παράδειγμα. Κοίταξε εδώ, έχω λίγο φιστί και γίνεις. Βάζω από τη εγώ μία θέλω πλευρά και λίγο να βάλω καφέ, πειράζει. Και βάλε και ενώ σοκολάτα, θέλω και λίγο καφετί επάνω. Δεν μπορώ μόνο άσπρο. Ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε τρουφάκια, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι, θα του βάλω και ένα κόκκινο. Γιατί τώρα είναι γιορτές. Έλειπε το κοκκινάκι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα κάνουμε και τη μαύρη σοκολάτα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αλλά τώρα πρέπει λίγο να βγούμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε τη βόλτα μας. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά η εκπομπή σήμερα είναι ζωντανή. Κανονίστε την πορεία σας, να μείνετε μέσα, ετοιμάστε τα φαγητά για σήμερα το βράδυ, όσοι τέλος πάντων έχετε τα τραπεζώματα τα οικογενειακά στο σπίτι σας. Κάτι κάνει θόρυβο, κάποιος μιλάει. Όχι, αυτό είναι. Μιλάει.
Δεν μιλάει, κάνει τσιρ τσιρ. Ναι, να το πάλι. Τέλος πάντων, μπερδεύτηκα λίγο τώρα, κάτι σας έλεγα. Οπότε, ακούστε, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Ξαναλέω, η εκπομπή είναι ζωντανή, ε? Και θέλω και γραμμές και θέλω να δώσω και δώρα και γενικώς θέλω πολλά πράγματα και η ώρα είναι πολύ καλή ώρα, είναι 2 και 16. Πάμε. Ο καλύτερος DJ. Είναι και το πιο όμορφο παιδό του DJ. Είναι. Θα του μάθεις καμιά συνταγή να έχει και αυτός να κάνει σε κανένα κορίτσι αχρίαστο να είναι, αλλά αν χρειαστεί ποτέ ένα γλυκάκι να το βγάλει. Θα σου μάθω. Συμφωνείς. Σε να περιμένω. Το βράδυ θα βγούμε για ποτέ. Μα και εσύ δεν μοιράζεις τη συνταγή σου με έναν μόνο. Τι τραβάς πάλι. Με τόσο πολύ. Τι θαυμασμός υπάρχει. Μα δεν έχω πάθει κρύψου. Μα είναι δυνατόν. Τι τον τραβάς συνέχεια. Α, δεν τραβάς και εσύ τώρα. Θα έρθω εγώ να πάρω την κάμερα να γίνει χαμός. Λοιπόν, έλα, πάμε να κάνουμε και τη σοκολάτα. Λοιπόν, κάναμε το γρήγορο γλυκάκι με το γιαούρτι και με τη λευκή σοκολάτα και πάμε να κάνουμε μια πολύ πολύ γρήγορη μους μαύρη σοκολάτας με 4 μόνο υλικά. Και όχι απλά να χτυπήσουμε μια κρέμα γάλακτος. Όχι απλά να χτυπήσουμε μια κρέμα γάλακτος και να ρίξουμε λίγο σοκολάτα. Την κάνουμε λίγο διαφορετική τη μους, η οποία είναι πολύ ωραία και έχει τέλεια υφή. Με ένα χέρι λοιπόν. Θα φτιάξουμε. Φανταστείτε, πραγματικά δεν χρειάζεται καν και δύο χέρια. Τόσο εύκολη είναι αυτή η συνταγή και δεν θέλει και κάτι δύσκολο να κάνεις. Πάμε λοιπόν. Έχω βάλει σε ένα κατσαρολάκι 140 ml γάλα. Πολύ απλό. Παίρνω μια ζελατίνη που την έχω βάλει όπως κάναμε και πριν. Την έχω μουλιάσει σε κρύο νερό, ναι, και τη ρίχνω μέσα. Στο γάλα. Και απλά, μέσα στο γάλα και απλά αυτό είναι το στοιχείο που θα μας δέσει λίγο τη μους, εντάξει. Mm-hmm. Ουσιαστικά βάλαμε λοιπόν το γάλα μαζί με τη ζελατίνη, έλειωσε, πάει, το αφήνουμε στην άκρη. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 165 γραμμάρια, τα έχουμε λιώσει σε μπεν μαρί ή μπορείτε να τα βάλετε σε ένα φούρνο μικροκυμάτων, όπως έχουμε πει, και το σκεπάζουμε πολύ καλά με μια μεμβράνη και στα 300-400 βατ για 2 λεπτάκια και έρχεται και λιώνει η σοκολάτα. Οπότε βάζουμε μέσα σε ένα μεγάλο μπολ που έχουμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος που την έχουμε χτυπήσει μόνη της όπως κάναμε και πριν. Εδώ και κάναμε μια σαντιγή. Δηλαδή σαντιγή. Σαντιγή βάζουμε. Κρέμα γάλακτος δεν είπες τώρα. Χτυπήσαμε την κρέμα γάλακτος και έγινε σαντιγή. Α, βεβαίως. Δεν ήμουνα σε αυτό το μαθηματάκι εγώ. Απουσία, Ελένη. Συγγνώμη. Χτυπώντας λοιπόν. Άρα έκανες την κρέμα γάλακτος σαντιγή. Ναι. Βάζουμε πολύ δυνατά στο μίξερ με το σύρμα, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος, παγωμένη κρέμα γάλακτος και γίνεται η σαντιγή. Κάναμε λοιπόν τη σαντιγή που δεν χρειάζεται να την πάρουμε έτοιμη και μέσα εδώ στο γαλατάκι που βάλαμε με την, ναι, με τη ζελατίνη. Ωραία, ρίχνουμε σιγά σιγά τη σοκολάτα, mm-hmm, εντάξει, και ανακατεύουμε. Δεν μου λες παίρνεις ειδική σοκολάτα, θέλω να πω κάποια, γιατί όλα γράφουν οι κουβερτούρες επάνω, άλλοι γράφει πιο πικρή, πιο αυτή, πιο πάνω, ξέρω εγώ, επί της 100. Εντάξει, το καλό είναι να βάζεις περίπου 70%. Με το χέρι που σου λείπει και το ένα δαχτυλάκι, παιδί μου, κάθεσαι μόνος και παιδεύεσαι. Ρίξε μου τη σοκολάτα. Ρίξε μου. Βάζουμε λοιπόν μέσα στο γάλα μαζί με τη ζελατίνη που ανακατέψαμε τη σοκολάτα και βλέπετε ότι αυτό έρχεται και λιώνει τελείως και ενσωματώνεται. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τελειώσαμε εδώ με τη σοκολάτα. Δεν βρήκαμε φράουλες, Ελένη, αλλιώς τώρα. Άστα τώρα. Άμα μου λέγεις θα φέρνω από το σπίτι. Λοιπόν. Για μέρα σήμερα πώς, θα τις φάμε τις φραουλίτσες μας. Και αφού έχουμε τη σαντιγή, σκέτη σαντιγή λοιπόν σε ένα μπολ, ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Τώρα αυτό εδώ πέρα θα φρατέψει πάρα πολύ, δεν θα πέσει όπως είπαμε και πριν, δεν πέφτει. Παρότι είναι καυτό. Ναι, δεν είναι και πολύ καυτό, όχι, όχι. Καλέ, εμένα κάνει και το χέρι μου που το κρατούσε αυτό τώρα που σου έδινε το γυαλί. Το γυαλί είναι. Το γυαλί είναι καυτό. Η θερμοκρασία τη σοκολάτα δεν είναι με. Μα και το γυαλί δεν καίει και η σοκολάτα. Όχι, όχι, το έχω αφήσει στην άκρη. Πιο πολύ κρατάει η θερμοκρασία το γυαλί. Ανακατεύουμε, βλέπετε, απαλές κινήσεις, δεν το παίρνουμε με ένα σύρμα να το ανακατέψουμε. Απαλές κινησούλες εδώ. Και βλέπετε τι ωραία. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν τελευταία στιγμή σήμερα, αν δεν έχετε σκεφτεί τι γλυκό να κάνετε, αυτή η πρόταση, μια γρήγορη μους σοκολάτας με τα 4 υλικά που είπαμε και μια πρόταση με λευκή σοκολάτα και γιαούρτι. Θεωρώ ότι τα υλικά αυτά τα έχουμε σπίτι, ανοίγουμε το ψυγείο μας και μέσα σε 10 λεπτά και με ένα χέρι, Ένα μπορούμε. Αλλά καλό. Χέρι σεφ. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι το δικό μας χέρι, είναι το δικό του. Όχι, όχι, αυτές οι συνταγές δεν χρειάζονται να είσαι. Γίνονται πολύ εύκολα.
Ανακατέψαμε ναι. Και με μία κουτάλα μοιράζουμε και πάλι όπως κάναμε και πριν. Είμαστε έτοιμοι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τόσο απλά και τόσο νόστιμα. Αυτά τα απλά και νόστιμα είναι τα πιο ωραία στη ζωή τελικά. Πέφτει πολύ. Βλέπετε πόσο αφράτη είναι αυτό με τη ζελατίνη που βάλαμε. Άμα ήθελα να την κάνω πιο σκούρα, τι θα έκανα. Θα βάλεις περισσότερη σοκολάτα. Αλλά δεν θα το παρακάνουμε τη σοκολάτα, γιατί στο τέλος μπορεί να μην πετύχουμε την υφή που θέλουμε. Άρα θα ξεχάσουμε το σκούρο χρώμα και θα πάμε στο. Θα βάλουμε λίγη σοκολάτα τέτοια από πάνω. Εννοείται. Ε? Άμε. Και γίνεται άψογη. Από εκεί και πέρα είπαμε, γαρνίρουμε με ό,τι θέλουμε από πάνω. Βλέπετε, μπισκοτάκια, σοκολάτες. Όλο αυτό θα έρθει και θα παγώσει μέσα στο ψυγείο. Και μετά από λίγο θα έχουμε μια τέλεια υφή. Εγώ πάλι κόκκινο θέλω να βάλω επάνω. Τσακ, τσουκ. Δείτε εδώ. Δείτε αυτή την κουταλιά εδώ. Θέλω να το πάρω λίγο εδώ στην κάμερα. Εδώ, συγγνώμη, λίγο στο σκηνοθέτη. Δείτε εδώ. Άστα. Δεν θέλω να κάνω σχόλια γιατί σήμερα που έχω πάρει φόρα φοβάμαι. Με κρατάω. Θα ήταν καλό το σχόλιο τουλάχιστον. Εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Φοβρή. Πάει σινεμά. Πού να πάει ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και μ' αρέσει που ρωτάνε. Πού να πάω, να βγω έξω. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσα να βγω και να πάω. Να καλησπέρα. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο μαγαζί μας. Δεν σου φαίνεται περίεργο. Σήμερα που είναι άδειο το στούντιο. Σήμερα είναι. 31 του μήνα, καλύτερη μέρα είναι 31 του μήνα. Σε ζηλεύουν εδώ μέσα, το έχεις καταλάβει, λίγο, ε. Λίγο. Λίγο. Και από πάνω πιο πολύ. Έτσι. Και από πάνω. Πάνω. Δεν θα το σχολιάσω αυτό που μόλις υπόθηκε από ψηλά. Θοδωρή μου, πώς πήγανε οι ταινίες το 19. Καταρχήν πήγε σινεμά. Ο κόσμος. Εσύ. Μισό λεπτό, κυρία. Μην γελάτε γιατί δεν ξέρετε εσείς οι πάνω. Βεβαίως ρωτάω αν πάει σινεμά ο άνθρωπος, γιατί πάει και βλέπει προβολές κάτι πρωινά, κάτι μεσημεριανά που τον ψάχνουμε. Εγώ ρωτάω όμως ο ίδιος, ένας άνθρωπος στο σινεμά. Κάνει κέφι να πει πάμε ένα σινεμαδάκι σήμερα. Αυτό λέω. Πήγες καθόλου σινεμά έτσι. Να πω. Όχι. Να πω. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν πήγα σινεμά, αλλά είδα ταινίες. Το ξέρουμε, ταινίες βλέπεις όλες, αυτή είναι η δουλειά σου. Αλλά άλλο πράγμα να πηγαίνεις σινεμά, να μπαίνεις σε μια αίθουσα, να προετοιμάζεις, να έχεις φανταστεί το έργο που θα δεις, να έχουν βγει και πριν τα πρόμο των άλλων ταινιών. Και εσύ ακόμα αδειμονείς να δεις τη δικιά σου ταινία. Εντάξει, λες, πήγα, μου, θα είναι πετυχημένη. Είδα. Θα περάσω καλά. Ελένη μου, να σου πω κάτι. Να πάρεις το popcorn σου. Πόσες μέρες έχουμε να τα πούμε. Πάρα πολλές. Λοιπόν, 10 μέρες. Πάρει πλάκα, δεν βλέπετε. Δεν πρέπει να μιλάγε σε άνθρωπο, αλλά δεν φταίνει εμείς σε τίποτα έτσι. Εμείς έχουμε προλάβει να το σάλιο να το βάλουμε σωστά ανάμεσα. Να βγει μια λέξη. Και να σου πω κάτι. Σκέψου ότι αποζητώ πραγματικά την ηρεμία στο σπίτι μου. Δεν θέλω να λέω μισή κουβέντα. Αν γίνεται 2 ώρες να μην μιλάω καθόλου, να έχω αφωνία, το αναζητώ. Αφωνία. Αλλά εδώ έχω μάθει να λειτουργώ αλλιώς. Γίνεται μόνο του. Λες και κλακ, μου ανοίγετε την μπαταρία. Άσε με να σου πω όμως, σε παρακαλώ πολύ, γιατί και εγώ. Αυτά μου λέει και ο γιος μου. Άσε με να σου πω. Ναι, και του λέω κάτσε λίγο, παιδάκι μου, λίγο να μην μιλάμε για λίγο. Ας κάνουμε μία ώρα σιωπή. Αφωνία. Αφωνία. Λοιπόν, άκου να σου πω, Ελένη, τα πράγματα είναι ως εξής. Σινεμά, έστω μία ταινία την είδες φέτος. Τι εννοείς φέτος, είναι αυτές τις μέρες. Είδα πάρα πολλές ταινίες, παιδάκι μου. Δεν με νοιάζει τι ταινίες, τις είδες όλες. Λέω σινεμά πήγες. Ναι, σου λέω, στο σινεμά τις βλέπω τις ταινίες. Πήγε σινεμά κατ' επιλογή, ρε παιδί μου, να δεις έστω μια παλιά ταινία. Πάω και κατ' επιλογή και σου είπα ξανά, στο ξαναλέω λοιπόν, ότι ακόμα και στη Μαδρίτη που πήγα για 3 μέρες μαζί με το γιο μου, είδαμε πάλι τον Τζόκερ. Στόπα αυτό. Α, πήγε σινεμά, το πιάνετε. Γιατί μιλάς πολύ, γιατί λείπεις 10 μέρες και δεν τα καταφέρνεις καλά με την επικοινωνία. Θα σου λείψω στο χαπί. Θα μου λείψεις. Θα σου λείψει η πολυλογία μου μια μέρα. Και αλλά εμένα, όχι ακόμα. Να σου πω κάτι. Κάτσε εδώ και. Εκεί που θα είσαι και δεν θα μιλιέσαι με άνθρωπο, θα σου λείψει και το δικό μου σινεμά, είμαι σίγουρος. Εγώ θα σε παίρνω τηλέφωνο όπως σε παίρνω. Μου τα λέει όλα αυτά και όταν είναι να πάμε σινεμά. Μου λένε, ας πούμε, ποιο έργο να δούμε. Αχ, δεν θυμάμαι. Κάτσε να πάρω το Θοδωρή. Και είπαμε, Θοδωρή μου, αυτή τη βδομάδα ποιο έργο μπορώ να πάω να δω εγώ. Μου λέει ο Θοδωρής. Δεν θυμάσαι, αγάπη μου. Το είπαμε προχτές. Είναι πάντα ευγενικός. Και πάντα πολύ ευγενικός. Ακόμα και στο Για Πάντα που πήγαμε τελευταία φορά μαζί, στο Village και τα είδαμε, η δική μου. Πώς το λένε, το ότι πήγα εκεί ήταν επιλογή. Θα μπορούσα να το είχα δει την ίδια μέρα το πρωί. Αλλά ήθελα να πάω και μαζί σου και να τους θυμίσω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Δεν το είδες όμως εκείνη τη μέρα το πρωί, γιατί σου είπα θα πάμε μαζί το βράδυ. Το δωρή μου, αφήσεις μόνη μου. Ήταν επιλογή. Θα μπορούσα και εγώ να σου πω, Ελένη μου, είναι η δουλειά μου να το δω το πρωί.
άμα δεν πας μια άσχετη τρίτη να πάρεις και ποπκόρν, δεν πιάνεται. Να σου πω, με ξεστρατίζεις όμως και έχω δουλειά, έχω θέμα να σου πω. Έχεις θεματάρα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί με καθυστερείς, γιατί είναι θεματάρα. Ένα εισιτήριο πλήρωσες. Εγώ δεν ξέρω να σου πω, ναι, πλήρωσα εισιτήριο. Μπράβο, από αυτά που κόψανε. Εγώ έχω πάει σε πάρα πολλές, ξέρεις. Και πηγαίνω στο Sporting και στηρίζω και τοπικά σινεμά. Και πηγαίνω και στο Village και τρώω τις ποπκόρνες τεράστιες και γίνομαι τεράστια. Όλα τα κάνω. Το δίνεις το 7 ευρώ ή πας Δευτέρες για μισό εισιτήριο. Όχι, δίνω και στην Kids εγώ και πληρώνω άλλα δύο. Μπράβο δύο της. Τα δικά μας και δύο των παιδιών, τέσσερα. Αυτή μαζί. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ την παρέα. Εσείς πιστεύετε ότι. Καλά που είστε γενικά σε αυτές τις μέρες. Όλοι πάνω μου μιλάνε, πριν δεν μιλάνε καθόλου. Τελικά σινεμά βλέπετε. Σινεμά είδατε καμία ταινία. Είδαμε πολύ σινεμά και το 19 και σε αίθουσες βγήκαμε και σε όλα. Ρε παιδιά, ποια ταινία σας έμεινα το 19, πείτε μου. Εκτός από τον Τζόκερ, άλλη. Τα παράστα. Μπράβο. Τα παράστηση. Καταπληκτική ταινία, ποια δεν την έχει. Το είπαμε πάλι, Ελένη, δεν ακούς. Μιλάς, δεν ακούς. Είδα το τόγκο. Πάλι με μαλώνει. Δεν είναι, μα με μαλώνει εσύ. Μου έχει αδυναμία, δεν το έχει καταλάβει. Έτσι. Έχει εσύ, την έχεις μόνο σε μένα. Αδυναμία έχει εσύ σε μένα. Εγώ έχω αγάπη. Καλά, εγώ την έχω δηλώσει. Εσύ την κρύβει. Εγώ έχω αγάπη. Ναι, εγώ δεν έχω. Θα μου λείψει, θα σου λείψω, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα ανταλλάσσουμε μηνύματα, ποιε ταινίε να δούμε. Λοιπόν, ρώταγα την παρέα, πιστεύετε, γιατί δεν μου λέτε για άλλη ταινία εκτό από Τζόκερ, ότι τα σινεμά. Στην Ελλάδα φέτος πήγανε καλά. Πήγανε από καλύτερα, νομίζω. Πόσο καλύτερα πιστεύεις? Πολύ, λίγο, το ίδιο. Είναι υποκειμενικό λόγω του Τζόκερ που ήταν σαρωτικό και έχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί τέτοιο τρίαμβο. Και ο Ιρλανδό βεβαίω. Πολλά. Γιατί πέρυσι με την ευνοούμενη εννοείται, δεν το συζητάω. Με υποθετική ερώτηση που απαντά. Ήταν φέτο. Ήταν ναι, το 19, αυτό λέω. Άρα ήταν σαρωτική χρονιά για τα ελληνικά σινεμά. Λοιπόν, δεν ήταν σαρωτική, που σημαίνει ότι τα εισιτήρια πέσανε, αλλά λόγω του Τζόκερ ανέβηκαν πάρα πολύ. Και φτάσανε στο τέλος του 19 να έχουμε μια αύξηση της τάξης του 1%. Ωχ, τόσο πολύ. Που σημαίνει, ότι, πολύ ναι, που σημαίνει ότι τα εισιτήρια θα ήταν πολύ χαμηλότερα, αν δεν υπήρχε η περίπτωση Τζόκερ που κινητοποίησε κόσμο που πήγε να δει σινεμά, που συνήθως δεν πάει να δει σινεμά, γιατί αλλιώς το 2019 900 τόσα χιλιάδες εισιτήρια δεν πήγαινε. Επειδή το 900 τόσα για μια ταινία για την Ελλάδα και μάλιστα ξένη και μάλιστα έχει και τις δυσκολίες. Δεν είναι αυτές που εύκολα ο Έλληνας τα πάει να δει. Είναι ακατάλληλη. Ακριβώς. Άρα και είναι ακατάλληλη. Ναι. Πιστεύεις ότι έστειλε τόσο πολύ κόσμο γιατί για καλό ή για κακό διαφημίστηκε πάρα πολύ αυτή η ταινία? Θέλω να πω, πολύ συζητήθηκε. Παίχτηκε στα δελτία, παίχτηκε στις εκπομπές. Παίξαμε όλοι τον Τζόκερ, τον παίξαμε όλοι. Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να τη δει. Και αυτό συμβαίνει και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Μπορεί να βγαίνουν και άλλες πολύ καλές ταινίες και ο κόσμος να μην ξέρει καν ποιες είναι για να πάει να τις δει. Και να μην έχει ακούσει τόσο πολύ κουβέντα να γίνεται. Θέλει να δει. Υπάρχει μια κατάσταση στο μυαλό, το συλλογικό. Μιας κοινωνίας που ενδιαφέρεται για το τι γίνεται, που αλλού πάει και αλλού δεν πάει. Για κάποιο λόγο κινητοποιούνται οι άνθρωποι, χωρίς να ρωτάει πολύ ο ένας τον άλλον, για κάτι συγκεκριμένο. Το Τζόκερ είναι ένα από αυτά. Αρέσει, ο χαρακτήρας ιντριγκάρει, είναι γνωστός, κι άλλοι είναι γνωστοί, αλλά δεν πάνε σε αυτά. Ιντριγκάρει ακόμα περισσότερο γιατί βγαίνει από το περιβάλλον των κόμικ ηρώων, έτσι όπως τους ξέραμε τόσα χρόνια, με τον Batman, τον Superman κλπ. Και υπάρχει ο Χωακίν Φίνιξ που έχει την καλή έξωθεν μαρτυρία ότι αυτούς τους ρόλους τους χειρίζεται καταπληκτικά. Έρχεται να ανταγωνιστεί τον προηγούμενο Τζόκερ που είχε πάρει Όσκαρ μετά θάνατο. Τον προπροηγούμενο, διότι ο προηγούμενος ήταν μεγάλη αποτυχία και ήταν ο Τζάρετ Λέτο. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση όλα συνέκλυναν και βέβαια η καλή φήμη που έβγαλε η ταινία ότι άρεσε πάρα πολύ και βέβαια μετά το σκανδαλάκι ότι. Πολυβία, μπήκανε πιτσιρίκια, μπήκε η αστυνομία, όλα ήταν υπέρ του Τζόκερ. Ήταν η χρονιά του Τζόκερ φέτος. Όμως δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ ασαφώς για το 2019, ήταν καλή ή κακή χρονιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε τέσσερις ταινιάρες. Το Τζόκερ, τον Ιρλανδό, το κάποτε στο Χόλιγου του Ταραντίνο και τα παράσιτα. Τον Ιρλανδό τον είδε κάποιος άλλος από εσάς, παιδιά? Ο Δημήτρης που δεν άντεξε. Εγώ το είδα. 3,5 ώρες, 272 λεπτά. Εγώ το είδα. Αλλά πολύ φαγητό, δεν αντέχεται μόνο. Του θέλει να τρως πολύ για να το δει. Και το είδα σπίτι μου να κάτσω να το απολαύσω, αλλά μεγάλη ταινία. Το τραβήξανε πολύ. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά που ακούω. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Έπρεπε να δει κανείς το σινεμά, παρότι έγινε για τον Netflix. Μισό λεπτά, κύριε παιδί. 3,5 ώρες για να μπει σε μια αίθουσα είναι πάρα πολύ. Να μην είμαστε τώρα υπερβολικοί. Δεν πανάνε ταινία τελειάρα. 3,5 ώρες για να μπει σε σινεμά είναι δύσκολο. Στο Netflix, ναι, είναι εύκολο. Γιατί πατά και το κουμπί και λες. Είναι αυτό. Δύσκολο. Λίγο να χαλαρώσω το κεφάλι μου, να κάνω κάτι άλλο και να συνεχίσω. Ελένη μου, πάνε 80 χρόνια από το Όσα Παίρνει ο Άνεμος και είχαν μπει τόσοι. Και ακόμα περισσότεροι. Τότε δεν υπήρχαν οι επιλογές του σήμερα. Για να δουν μια ταινία 3,5 ώρα. Τότε δεν υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Το ξέρω, ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Παρ' όλα αυτά μπήκανε γιατί ήταν προδιαγεγραμμένη μεγάλη επιτυχία από ένα μισθό ρεμα κλπ. Ο Ιρλανδός δεν είναι αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ λέω ότι μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ιρλανδός.
Τα εισιτήριά του, ξέρεις, το Netflix δεν ανακοινώνει τα εισιτήρια που γίνονται στο σινεμά, ούτε τις τηλεθεάσεις, παρά μόνο όταν θέλει. Για τα εισιτήρια του Netflix του Ιρλανδού δεν μάθαμε πολλά φέτος στην Ελλάδα, γιατί η εταιρεία που έκανε την αντιπροσωπεία της διανομής δεν τα αποκάλυψε όπως δεν όφιλε να τα αποκαλύψει. Εγώ νομίζω πάντως πως πήγε αρκετά καλά, πρέπει να έχει κάνει περίπου 60-70, ίσως και 100.000 εισιτήρια. Δεν το λες και αρκετά καλά αυτό, βρε παιδάκι. Καλά είναι για τόσο μεγάλη ταινία. Άρα το βλέπεις και εσύ το Ζαβαντάζ 3,5 ώρες εργοτέχνια δυσκολία. Δεν είπα τη δυσκολία για το 3,5 ώρες. Ποια είναι η δυσκολία? Ότι έχει μία προβολή, Ελένη μου, αντί για δύο που έχουν οι άλλες ταινίες, άρα έχει λιγότερα εισιτήρια. Ναι. Γιατί δεν χωράνε δύο προβολές. Είναι αντικειμενική, όχι υποκειμενική η δυσκολία. Καταλαβες. Αυτή είναι. Ότι έχει λιγότερες προβολές. Αλλά δεν διαφωνήσω, παιδί μου. Έχει λιγότερες προβολές, δεν βγαίνουν τα εισιτήρια τόσο πολύ. Αντί για τις 50 προβολές που έχει προγραμματίσει ένα σινεμά, έχει 25 προβολές. Κάνει λιγότερα κουβέντα. 4 ώρες. Άμα θέλεις να το δεις, δεν θα πάω να το βρεις, να το δεις. Αν το θέλεις, πού. Άμα θέλεις να το δεις, δεν θα πας να βρεις που παίζει. Όπου, και θα πας αυτή την αίθουσα. Οπωσδήποτε, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, στο Τζόκερ πώς πήγανε ουρές, εβδομάδες και λέγαμε βρει ακόμα, γεμίζουν οι αίθουσες. Συμφωνώ, φυσικά και πάνε. Και δεν ρώτησε κανένας, παιδιά, πόση ώρα είναι ο Τζόκερ. Μπορεί να ήταν 2, 2,5, μία, πήγε να το δει. Με τον Ιρλανδό σίγουρα δυσκολεύτηκε ο κόσμος, πλάκα κάνω Δημήτρη μου. Το ξέρω, είναι όμως όταν μπει σε μερικές ταινίες όπως είναι ο Ιρλανδός, όταν μπει στην αφήγησή τους, πραγματικά δεν μπορείς να φύγεις καθόλου και βρίσκονται ήταν σπουδαία ταινία, όπως και το Ταραντίνο, η εταιρεία που το διανέμει την ταινία, ας μην πω άλλες λεπτομέρειες, η ταινία έκανε 232.000 εισιτήρια και λέω, έτσι όπως το κόβω, λέω, το καλοκαίρι τα έκανε. Οι μισοί στους μισούς δεν πρέπει να άρεσε ταινία, γιατί έχω ακούσει άσχημα σχόλια. Ένα, τους 232 στους 212 δεν άρεσε καθόλου. Το ξέρουμε, λέει, από πρώτο χέρι. Δεν άρεσε καθόλου η ταινία στην Ελλάδα και αρκετοί στο εξωτερικό στεναχωρέθηκαν με το ότι ο Ταραντίνο δεν έδωσε ραντεβού βίαιο όπως παλιά, αλλά έκανε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάνει διαφορετικό σινεμά εδώ και κάποια χρόνια και κατά τη γνώμη μου εδώ έφτασε σε ένα απόγειο. Τα παράσιτα που ρώτησες, που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή πορεία για νότιο-κορεάτικη καλλιτεχνική ταινία που πήρε βραβείο Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες και είμαι σίγουρος πως θα έχει πολλαπλή παρουσία στα Όσκαρ και όχι μόνο στην κατηγορία την ξενόγλωση. Έχει κάνει 70.000 εισιτήρια, έχει αρέσει νομίζω στους πάντες. Είναι σπουδαία ταινία. Και παίζεται σε πολύ λίγες αίθουσες βέβαια. Παίζεται σε λίγες αίθουσες, αλλά γίνει γεμάτες και παντού και στο εξωτερικό. Και το ξεχνάς μετά από λίγο ότι ακούς κορεάτικα. Είναι από αυτές τις ταινίες που σε βάζουν μέσα τόσο θα πολύ. Θα τα πούμε όταν έρθουν τα Όσκαρ περισσότερο. Το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει έχει. Δεν είναι βίντεο, εγώ θα σας τα πω. Μία-μία θα σας πω. Εσύ θα μας τα πεις. Ωραία. Έχει μέσα τις 10 ταινίες οι οποίες. Έχουν κόψει τα πιο πολλά εισιτήρια. Στην Ελλάδα για το 2019. Θέλω να μου πεις όμως και για μια ταινία η οποία βγήκε τότε που εμείς κλείναμε, δηλαδή τη Βδομάδα των Χριστουγέννων. Μιλάω για την Ευτυχία, που έχω την απόλυτη περιέργεια να μάθω αν οι Έλληνες πήγαν να τη δουν, πρόλαβαν, άκουσαν, δηλαδή τους έκανε κέφι να πάουν να μάθουν για αυτή τη γυναίκα περισσότερα γιατί για τα τραγούδια, τις είπαμε, όλοι ξέρουμε. Αλλά το τι κρυβόταν πίσω από αυτά τα τραγούδια, νομίζω ότι δεν ήμασταν τόσοι πολλοί αυτοί που γνωρίζαμε. Μιλάς για την Ευτυχία και έχεις απόλυτο δίκιο. Μέσα σε 10 μέρες προβολής κατόρθωσε να φτάσει στο νούμερο 7 της χρονιάς, αν υπολογίζω σωστά τα εισιτήρια, γιατί έκανε 186.000 εισιτήρια. Αυτό είναι επιτυχία για μένα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα αυτό πολύ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα. Και πολύ μεγάλη επιτυχία και έχοντας δει την ταινία, είπαμε όλα τα θετικά, αλλά και πάλι επειδή δεν είναι μια κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία, ξέρεις που να σε κάνει σαν τη μακαροναδίτσα να αισθανθείς καλά. Είναι, υπάρχει μέσα πόνος, δάκρυ, δυσκολία πολύ, μισεμός, ξέρεις, νοσταλγία, πολλά, πολλά. Και μια σκληρή καρδιά ελεύθερη, ένα πνεύμα αδάμαστο, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, κατόρθωσε να σκλαβώσει εντός αγωγικών τους Έλληνες θεατές και με τον καλό χειρισμό και με τις σπουδαίες ερμηνείες που έχει ταινία, νομίζω τους κέρδισε και πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια να επιστρέψουμε να μας πει ο Θοδωρής για αυτές τις ταινίες, τη δεκάδα. Και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα κοντά μας περιμένουμε ένα ζευγάρι το οποίο πρωταγωνιστεί και βγάζει την πρώτη του ταινία μαζί κιόλας, το Για Πάντα, που είδαμε πριν από λίγες μέρες, όπως είπαμε, τον Θοδωρή, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού. Θα είναι σε λίγο εδώ, όπως σας θυμίζω ότι κοντά μας είναι και ο Πέτρος Ιακωβίδης με την ορχήστρα του, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε και να γλεντήσουμε.
ερωτικά στην ταινία. Ναι, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νούμερο 1 ο Τζόκερ, 902.000 εισιτήρια. Το ξέρουμε. Δεν ξέραμε πόσα ακριβώς. Εκεί γύρω στα 900 και κάτι. Οι εκδικητές, το Avengers τελείωσε. Μάλλον. Τελείωσε. Η τελευταία πράξη, λοιπόν, μέρος δεύτερον, 537.000 εισιτήρια έκανε. Καλά εισιτήρια. Όπως αναμενόταν επίσης ο Βασιλιάς των Λιονταριών, το Lion King, αλλά με φωτορεαλιστικό τρόπο βγήκε τρίτο. Εγώ περίμενα περισσότερα από τα 295.000 εισιτήρια και σίγουρα αυτό που ακούμε δεν είναι Gary Glitter. Σίγουρα. Και φτάνουμε στο 4, στο κάποτε στο Hollywood που έκανε 232.000 εισιτήρια. Τα βρίσκω πολύ καλά εισιτήρια για το καλοκαίρι που βγήκε. Βγήκε κοντά στο 15 Αύγουστο, έτσι. Ναι, ναι. Όλο να το δικαιολογήσεις θέλεις. Δεν άρεσε, ρε παιδί. Το ξέρω, ναι, και δεν με νοιάζει όμως. Καταπληκτική ταινία. Και δεν με νοιάζει. Με έχουμε συγχύσει πολύ σήμερα. Αν αρχίζει και με νοιάζει ο κόσμος τι βλέπει και τι θέλει και τι δεν θέλει, τότε δεν θα έχει κανένα άποψη. Πρέπει να είσαι αδέκαστος. Όχι, πρέπει να έχω την προσωπική μου άποψη. Εννοείται. Και παρότι κάποιος μου έγραψε, ακούστε κύριε Κουτσογιαννόπουλε, να σας πούμε, το σινεμά δεν είναι φαγητό. Δεν είναι θέμα γούστου. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και όμως υπάρχει και εκεί γούστο. Δεν ερμηνεύεται το σινεμά με έναν τρόπο. Το σινεμά μπορεί να είναι ένα, αλλά οι γνώμες είναι πάρα πολλές. Νούμερο 5. Μια η Ελλάδα, του Λάνθιμου δηλαδή, η χώρα. Μια τα Όσκαρ που βοήθησαν και όλα τα βραβεία πάρα πολύ. Ευνοούμενη, ξεπέρασε τα 200.000 εισιτήρια, έφτασε 235.000 και με την Ολίβια Κόλμαν σε μία από τις μεγάλες ερμηνείες της δεκαετίας. Στο ρόλο της Βασίλισσας Άννας, η ταινία μπήκε στην πεντάδα. Ψυχρά και ανάποδα νούμερο 2. Είμαι σίγουρος ότι η ταινία έχει ξεπεράσει τα 200.000 εισιτήρια που γράφω εδώ. Πρέπει να έχει πάει 250.000 μέσα στις γιορτές, γιατί ήταν η καλύτερη παιδική ταινία των γιορτών και των τελευταίων μηνών. Τα 12 τα έχω κάνει εγώ. Έχω πάει 3 φορές να τη δω. Τετράδα. Καλά, έχει δώσει πολλά λεφτά η Ελιάνα. Γιατί έχει έρθει έτσι, νομίζεις. Γιατί βλέπει, λέει παιδικές ταινίες. Τι μας οδηγεί. Συνέχεια. Captain Marvel που το είχαν ότι θα αποτύχει, διότι έχει. Είναι η πρώτη ταινία Marvel με γυναικείο χαρακτήρα πρωταγωνιστικό και όχι συμπληρωματικό. Και όμως πήγε καλά με την Brie Larson να πρωταγωνιστεί και σίγουρα και σε άλλες ταινίες. 189.000 εισιτήρια, κάπου εκεί είναι και η ευτυχία που σου είπα, που μπήκε σφήνα μέσα στις γιορτές. Spider-Man μακριά από τον τόπο του, διασκεδαστικό 189.000 εισιτήρια. Άλλο ένα παιδικό, μπάτε σκύλια λέστε νούμερο 2, 164.000. Το βαποράκι. Clint Eastwood, που επανέρχεται φέτος με καινούργια ταινία. Ο Clint Eastwood στα 88 του κόβει 185.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, 180, και συνεχίζει να κάνει ταινίες ακάθεκτος και έχει μια καινούργια ταινία που θα τη δούμε σε κάνα δύο εβδομάδες. Richard Jewell λέγεται και το οσκαρικό πράσινο βιβλίο, 160.000 εισιτήρια, μπήκε με τα βία στη δεκάδα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πήγε καλά, γιατί αλλιώς δεν θα το έβλεπε τόσο πολύς κόσμος. Πάντως να πούμε ότι αύριο πρωτοχρονιά βγαίνει και η ταινία του Γιάννη Τσιμιτσέλη, «Για πάντα», που μαζί με την Κατερίνα Γιωργονοκολού και άλλους συνεργάτες, να μιλήσουμε γι' αυτό τους άλλους σε λίγο, θα είναι στους κινηματογράφους για να μπορέσετε κι εσείς να βγείτε και να δείτε μια ελληνική γλυκιά, αλλά και στενάχωρη θα έλεγα. Πώς τη λες αυτή την ταινία, τη λες κομεντή, τη λες. Δεν ήταν, είχε στιγμές γλυκές έτσι που χαμογελάσει, έστω και γελάς και λίγο, αλλά κυρίως είχε πιο πολύ έτσι. Γλυκόπικρη. Ναι, γλυκόπικρη. Για μένα γλυκόπικρη. Είναι και δραματική και ερωτική και κομεντή. Και όπως είχαμε πει και ξέρεις, πριν φύγουμε για τις διακοπές, έχει μερικά ενδιαφέροντα πρωτότυπα στοιχεία. Δηλαδή ότι έχεις ένα χαρακτήρα, ο οποίος όπως τον χαρακτήρισες εσύ, είναι συναισθηματικά ανάπηρος. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι ερωτικά σκαλώνει αυτό το παιδί και σκαλώνει στο μυαλό του πρώτα. Αλλά δεν τον λες και αυτή η κατάσταση ότι ο άνθρωπος είναι για να νοσηλευτεί. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Όχι. Είναι μια χαρά, λειτουργικός, πολύ καλός στη δουλειά του, επιτυχημένος. Αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος, γιατί δεν φτάνει μόνο η δουλειά για να είναι κανείς ολοκληρωμένος και να φάει την ευτυχία. Στο παραπέντε κάτι δεν ολοκληρώνει. Δεν μπορεί να φτάσει να χαρεί τη σχέση. Να αφαιθεί. Να αφαιθεί και να χαρεί και να διαρκέσει. Κάτι δεν πάει καλά. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η ταινία σε κρατάει μέχρι τέλος να πεις ότι αυτοί οι δύο. Τελικά. Ή μάλλον καλύτερα το για πάντα πόσο ισχύει. Πόσο ισχύει, θα μας το πούνε σε λίγο που θα είναι μαζί μας. Είναι ήδη εδώ και θα τους περιμένουμε. Αλλά πριν πάω στα παιδιά, που θα έρθεις και εσύ, Θοδωρή, μόλις να πάρουμε θέση από την άλλη πλευρά. Α, ναι. Βέβαια. Πρώτα όμως, πρώτον, θέλω να ακούσω το καινούργιο κομμάτι του Πέτρου Ιακωβίδη και μετά να ακούσω και λίγο αυτά τα ωραία, συναισθηματικά, έτσι, που μας φύγουν την καρδιά κομμάτια, που έχουν ένα ρυθμό υπέροχο.
Μπορεί να το λέμε, όχι ότι τον καταλαβαίνουμε, λέμε εξάρια. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ξέρω από μουσική. Ξέρω όμως τι με κάνει να νιώθω όταν ακούω μελωδίες ή λόγια. Αυτό μόνο. Λοιπόν, πες μου για το καινούργιο σου κομμάτι, Πέτρο. Κυκλοφορεί από τη Μήνωση Μάη 10 Ιανουαρίου. Mm. Λέγεται Κοιμήσου Απόψε Εδώ. Είναι αφιερωμένο σε σένα. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Πες μου λίγο, γιατί έχει πάντα ενδιαφέρον για σένα να τα μαθαίνουμε αυτά. Πώς το έγραψε. Πώς το έγραψε, βρε. Άμα θα σου πω, θα γελάς. Γι' αυτό θέλω να μου πεις. Αυτό το είχα γράψει το 2013, νομίζω, ή 2013-2014. Ήμουνα στην Καβάλα, στο σπίτι μου. Και είχα κάποιο live εκεί, στις γύρω περιοχές. Και μου λέει η μητέρα μου, το πρωί που θα γυρίσεις, θα ανέβεις να κοιμηθείς, λέει, μαζί μου στο δωμάτιο, γιατί θα έρθουν οι παππούδες, αυτοί οι παππούς και η γιαγιά από το χωριό. Και λέω, εντάξει. Λέω, πατέρας μου, εγώ θα κοιμηθώ κάτω, να βλέπω τηλεόραση. Λέω, μήπως να πας εσύ πάνω να δω εγώ τηλεόραση, λέω, γιατί δεν με παίρνει και ο ύπνος. Και λέω, πατέρας μου, όχι, όχι. Πατέρας μου πάντα κάθεται κάτω, βλέπει τηλεόραση και μετά ανεβαίνει. Και λέω, ρε μάνα, πού θα κοιμηθώ εγώ. Και μου λέει, να κοιμήσω απόψε εδώ. Και μου δείχνει τον άλλο τον καναπέ. Και λέω, κοιμήσω απόψε εδώ. Και μου έμεινε αυτή η ατάκα και έγραψα το τραγούδι. Να το ρωτάτε τον Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί όλα τα κομμάτια του κρύβουν μια ιστορία, όχι αυτή που περιμένετε, μια άλλη. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιμήσω απόψε εδώ κι εγώ θα σε σκεπάζω μη κρυώσεις σαν όνειρο κρυφό. Θα μπω μες στο μυαλό σου να με και να μην κλαις, αστέρι. Θα με κοντά σου, θα με δίπλα σου, να μη φοβάσαι κι αν πάλι κάτι σου συμβεί, στην αγκαλιά μου θα σε. Κοιμήσου απόψε εδώ κι εγώ θα σε σκεπάζω μη κρυώσεις. Σαν όνειρο κρύφω, θα πω μες στο μυαλό σου να με νιώσεις. Κοιμήσου απόψε εδώ κι εγώ θα σε σκεπάζω μη κρυώσεις. Σαν όνειρο κρύφω, θα πω μες στο μυαλό σου να με νιώσεις. Είμαι προδόση να μου γελάς και να μη κλαις, αστέρι μου. Καλοντάξιδο το κομμάτι σου. Ευχαριστώ. Και να έχει και αυτό την ίδια επιτυχία από όλα τα προηγούμενα κομμάτια που έχεις γράψει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τα εξάρια για σένα, πάμε, τώρα. Πάμε. Για πάμε. Μα το Θεό σ' αγαπάω, συγχώρα με. Με τι άλλα λόγια μπορώ τώρα πια να σ' το πω. Μα το Θεό σ' αγαπάω, λυπήσουμε, μακριά σου δεν αντέχω να ζω. Μα το Θεό σ' αγαπάω, συγχωράμε. Με τι άλλα λόγια μπορώ τώρα πια να σ' το πω. Μα το Θεό σ' αγαπάω, λυπήσουμε, μακριά σου δεν αντέχω να ζω. Μακριά σου δεν αντέχω να ζω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό. Στη δική του αγκαλιά να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό. Στη δική του αγκαλιά να κοιμάται
κι εγώ στις μήνες να αποχωρώ. Τελικά δεν αξίζεις τίποτα και έδωσα πάρα πολλά. Σαν συνήθεια παλιά σε ξεπέρασα και τώρα είμαι καλά. Τελικά δεν αξίζεις τίποτα και έδωσα τόσο καιρό. Να γυρίσω ξανά αποκλείεται, δεν θέλω και δεν μπορώ. Πια εσύ που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με γες, και έχεις φύγει χωρίς ενοχές. Πια εσύ που πατάς τόσους όρκους ζωής, που πεθαίνω και αν τα μπορείς, να τα λες όλα αυτά πώς μπορείς. Πια εσύ. Θα ξανάρθω, ε! Και δεν είναι απειλή. Περιμένω, θα ενημερώνω. Θα επανέλθω. Δεν πας πολύ μακριά. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι που είστε στο δικό μας σπίτι. Εμείς πολύ. Πάρα πολύ. Σαν τη Frozen σήμερα στάζω. Τι να κάνω, αφού με το κορίτσι σου βλέπεις, κάπως συνδυάζομαι. Προχτές, πριν 10 μέρες που ήρθαμε στην ταινία, φορούσε ένα κατακόκκινο φόρεμα. Λέω, πω καλά που δεν έβαλα κόκκινο, θα είχαμε... Και εγώ ήθελα να βάλω το χρώμα που φορούσε. Σοβαρά. Ναι. Και σήμερα σκέφτομαι, λέω, τι να βάλει άραγε. Λέω, μπα, μαύρο υπολογίζω, ας βάλω ένα άσπρο. Έβαλε το χρυσό. Εσάς τώρα αυτά, σκασίλα σας. Δεν σας απασχολούν καθόλου. Εγώ σκεφτόμαι τι άπαζε πρεμιέρα, λέω, μαύρο ή μαύρο. Και έβαλα μαύρο. Μπράβο ρε Γιάννη, καλή επιλογή. Και τον κυνηγούσα με το ρολό. Είμαι σίγουρη. Είχε άγχος. Εσένα θα ρωτήσω, γιατί όλα από σένα ξεκινάνε. Δεν έχει τελειώσει το άγχος τον τελευταίο καιρό. Δεν είχα άγχος. Δεν έχει τελειώσει το άγχος. Από κάθε πλευρά υπάρχει άγχος. Μαζεύεις. Και τώρα είναι το, ξέρεις που λες ότι βγαίνει ταινία που δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Άγχος πάλι. Άγχος πάλι. Να σου πω, στην προβολή της ταινίας. Συγγνώμη, Θοδωρή μου. Εμείς τα είπαμε πριν. Στην προβολή της ταινίας, κοιτούσες καθόλου, άκουγες καθόλου, ανάσες αντιδράσεις, γελάκια ή οτιδήποτε. Δηλαδή, εσύ είδες την ταινία ή σαν λίγο προσπαθούσες να νιώσεις. Σαν τα δελφίνια. ό,τι υπήρχε, το έπαιρνα. Οτιδήποτε ακουγόταν. Τα πάντα. Αφού είχαμε δει και την ταινία 5-6 φορές, οπότε δεν είχε νόημα να κοιτάμε. Ήμασταν πιο γενικά. Όχι, σκουντιόμασταν. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εσένα, πώς σε είδες και εσύ εσένα. Δηλαδή, ο καθένας τον εαυτό του. Μη μου πείτε για την ταινία γενικότερα, θα σας τα πούμε εμείς. Καταπληκτικός. Θα πω, βρε. Ήμουν εξαιρετικός. Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος ένας ηθοποιός αν αντέχει ή αν τρελαίνεται με τον εαυτό του σε μικρή ή μεγάλη οθόνη. Που σε μεγάλη οθόνη, κατά τη γνώμη μου, είναι ακόμη πιο τρομακτικό. Αλλά είναι... πείτε μου τη γνώμη σας. Κοίτα, να μιλήσω πρώτα εγώ, γιατί έχω πάρει όλο το οξυγόνο και μετά θα μιλήσει. Ας και το κορίτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δηλαδή, στην πρώτη προβολή κάθε ταινίας, δεν υπάρχει περίπτωση να δω ταινία. Αυτό το παθαίνω και όχι μόνο σε ταινίες που συμμετέχω εγώ και βλέπω εμένα, και γενικότερα. Αρχίζω και βλέπω διάφορα πράγματα, παρατηρώ άλλα. Ναι, αυτό είναι λίγο η διαστροφή του επαγγέλματος. Ναι, πιθανότατα. Αλλά... Σε μένα, όταν με βλέπω, δεν μπορώ να με κρίνω. Δεν μπορώ να με κρίνω εκείνη τη στιγμή, να πω, α, ναι, είμαι καλό. Μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα ή ότι μια χαρά βγήκε. Ναι. Κατά τα άλλα, δεν θα πω ότι, α, πάρα πολύ καλό. Ότι ή λειτουργήσε, ναι. Τη γλιτώσαμε, λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε. Ο Χαμάν, πώς θα το κάναμε αλλιώς. Ναι. Κατερίνα. Τώρα μιλάμε για την. για την υποκριτική ή για το πώς βλέπεις τον εαυτό σου ξαφνικά απέναντι. Δηλαδή για το κομμάτι της υποκριτικής ή μιλάμε για εμφάνιση, ας πούμε. Και τα δύο. Μην ανησυχείς. Κάνουμε εμείς μια ερώτηση και θες απαντάς. Όταν με βλέπω, ξαφνικά παρατηρώ όλα τα ελαττώματα που δεν είχα παρατηρήσει ποτέ. Γιατί όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, είμαστε έτσι. Ούτε γελάμε, ούτε κινιόμαστε, ούτε μας βλέπουμε από πίσω. Βέβαια. Αλλά έτσι είσαι και πιο λίγο συνειδητοποιημένος με το ποιος είσαι. Οπότε είναι πολύ όμορφο αυτό. Ξέρεις τα ελαττώματά σου, ξέρεις τα προτερήματά σου, άρα ξέρεις ποιος είσαι και ποτέ δεν έρχεσαι σε προεκπλήξεως. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Ότι το όμορφο μουτράκι σου μου άρεσε πάρα πολύ να το βλέπω στον κινηματογράφο. Κατερίνα μου, πραγματικά. Θυμωμένη, χαμογελαστή η μη, πραγματικά χάζευα το προσωπάκι σου το οποίο έλαμπε, σου πάει πάρα πολύ μεγάλη οθόνη. Αυτά, συγγνώμη, κλείνω την παρένθεση. Απλώς. Κάνω κι εγώ μια παρένθεση, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Αλ Πατσίνο στα ξεκινήματά του είπε ότι την πρώτη φορά που είδε τον εαυτό του, ψώνιο ο ίδιος με τον εαυτό του, πιστεύω θα γίνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είδε τον εαυτό του σε κάτι πολυκαθρέφτες, ξέρεις, που κοιτάς από διάφορες πλευρές και λέει,
έτσι φαίνομαι από το πλάι. Καταστροφή. Πού πάω. Θα γίνω εγώ ηθοποιός, θα με δουν κι άλλοι. Και κόντευε να πέσει σε κατάθλιψη. Οπότε του είπανε, έλα, μην ανησυχείς. Έτσι είναι η ζωή. Προχώρα. Yeah. Δηλαδή, δεν είμαστε τέλειοι και δεν είμαστε σίγουρα αυτό που βλέπουμε τον μπροστά στο καθρέφτη. Ναι, ερώτηση. Ήτανε. Με δείχνεις με το δάχτυλο και δεν μ' άρεσε αυτό που κάνεις. Ναι, πες μου, ήτανε. Σε ζόρισε, παιδάκι μου. Δηλαδή, το ευχαριστήθηκε στα γυρίσματα ή κάποια στιγμή είπες. Ωραία. Μαζί είμαστε εμείς. Δεν μπορώ άλλο. Με κούρασε. Υπήρχε πολύ αγωμάρα. Είναι δυνατόν να μην έχετε, ρε παιδί μου. Πάνε να βγει μια ταινία, έχετε την αγωνία. Εσύ περισσότερο. Πώς είναι δυνατόν να μην έχετε φαγωμάρα. Πολύ μεγάλη ευθύνη και. Πολλά πράγματα που έπρεπε να σκεφτόμαστε ταυτόχρονα και ταυτόχρονα να παίξουμε κιόλας. Όταν οπότε το αγαπάς κάτι πάρα πολύ, το αγαπήσαμε εκ προημίου. Δηλαδή, διαβάζοντας ένα σενάριο που για μας ήταν θησαυρός. Μας άγγιξε πάρα πολύ συναισθηματικά, πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο. Mm-hmm. Και ύστερα, επειδή μας άγγιξε πάρα πολύ, είπαμε ότι επαγγελματικά θέλουμε να το φέρουμε στην Ελλάδα και να το κάνουμε μια ταινία για το ελληνικό κοινό. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε ένας αγώνας να το κάνουμε τέλειο για το ελληνικό κοινό. Και το τέλειο για το Γιάννη ήταν το λιγότερο τέλειο για μένα. Και όταν έκανε κάτι, εγώ ήθελα να το κρίνω για να το κάνει ακόμα καλύτερα. Και μετά μου έλεγε σε μένα. Και τέλος πάντων, αυτή η φαγωμάρα, η δημιουργική φαγωμάρα. Επικοδομητική ήταν, δεν ήταν. Δημιούργησε 1,5 μήνα. Μόλις τελείωσε, βέβαια, είπαμε. Επιτέλους τελείωσε, γιατί. Πόσο τώρα κράτησαν τα γυρίσματα. 1,5 μήνα. Και η προετοιμασία. 5 μήνες. Σχεδόν 5 μήνες. Ναι. Αυτό ήταν ένα σενάριο που είχε γυριστεί ταινία, σωστά. Αυτό ναι, ήταν ένα, το «Εσύ Ζαντάμ», μια τουρκική ταινία, βέβαια, του 8. Μια τεράστια επιτυχία, την ξέρουν όλοι οι Τούρκοι, είναι σαν εθνικό τους προϊόν πια. Γιατί εμείς ταξιδέψαμε στην Κωνσταντινούπολη και ταξιδέψαμε λίγο στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία. Έτσι, θέλαμε λίγο να. Να δούμε πού το κάνανε, ας πούμε, ακριβώς. Ναι. Γιατί. Επειδή το σινεμά, από ό,τι ξέρεις, είναι ένα ψέμα γενικότερα. Ωραίο ψέμα. Στο σινεμά. Ναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ψέμα. Ένα αληθινό ψέμα, ναι. Πήγα να δω. Ήταν έτσι ο χώρος που είδα, που μου άρεσε και τέτοια. Καμία σχέση. Αλλά αυτό που βγάζανε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και την ξέρανε όλοι. Και ήρθαν και δημιουργοί εδώ. Τη μέρα που είχατε έρθει εδώ και δημιουργοί. Στην πρεμιέρα ήρθαν οι Τούρκοι. Και αλλάξατε κάτι που πιστεύατε ότι θα γίνει πιο πιστευτό στην Ελλάδα, πιο συμβατό με την ελληνική. Έβγαλα. Γιατί γελάσκα. Κοίταζα γλυκά ματάκια. Γι' αυτό γελάσκα. Έβγαλε κάποια πραγματάκια που είχε η τουρκική ταινία, τα αφαίρεσα εντελώς. Ναι. Γιατί θεωρούσα πολύ προχώ και πολύ προχώ και για την Τουρκία του 8. Όσο μάλλον. Δεν ξέρω, είχα φινδιαστεί. Πρόσθεσα κάποια καινούργια πράγματα μέσα. Τι έβγαλε. Όχι, προχώ δεν είναι ότι είδαμε ότι αυτό εδώ πέρα ο τύπος που υποδίδει. Τι θα πει, Ελένη, τι πα να πει. Γιατί έχω και το Θεοδωρή κάθε φορά και λέει: μην προδώσουμε την ταινία. Εντάξει, μην προδώσουμε, αλλά έτσι ξεκινάει. Δηλαδή, τρομερό είναι. Ποια πρώτη σκηνή, καλά, αυτό εδώ πέρα δεν κρατιότανε. Καθόλου συνέστημα. Σεξ, σεξ, σεξ. Όπω να είναι. Όπω να είναι. Κοπέλε, επιπληρωμή, κοπέλε χωρί πληρωμή, ζευγάρια. Ελένη. Δηλαδή σε κοιτούσα και έλεγα, παιδιά, τι γίνεται. Το Γιάννη βλέπω. Σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Δεν με είχες προετοιμάσει όμως, δεν μου είχες πει τέτοια πράγματα εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα να μην τα κάνει. Ας τα κάνει στη μεγάλη οθόνη. Δεν είναι έτσι. Το Γιάννη πρέπει να τον έχεις δει το οξυγόνο, το έχεις δει. Άκου αυτό τώρα. Είναι, με πας τελείως στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πιο δύσκολο. Σκληρό έργο δηλαδή για μένα τότε πριν από 15 χρόνια. Φαντάζομαι και για σένα που ήσουν ένα πιτσιρίκος. Κοίταξε, ουσιαστικά αυτό που μας τράβηξε αυτή την ταινία είναι ο ρεαλισμός. Τι εννοούμε ρεαλισμός. Φαντάζομαι δεν είναι μια αληθινή ιστορία. Φαντάζομαι. Δεν τον ρωτήσαμε τον σεναριογράφο. Όμως. Κάθε άνθρωπος φέρει κάτι. Πληγές, σκοτεινιές, κάποια στιγμή στη ζωή του είναι όντως αχόρταγος σεξουαλικά, κάποια στιγμή στη ζωή του θέλει να ερωτευτεί. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος, ανάλογα την στιγμή που τον πετυχαίνουμε, συναισθηματικά και σεξουαλικά βρίσκεται κάπου. Βλέπουμε λοιπόν δύο ανθρώπους που έχουν κάποιες ανάγκες σε όλων των ειδών και για κάποιο λόγο κουμπώνουν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κουμπώσουν οριστικά και για πάντα. Και όχι. Αλλά είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι πασπαλισμένο με ροζ χρυσόσκονη μόνο. Έχει, γιατί έτσι είναι ο έρωτας. Αλλά έχει και κάτι πιο διαφορετικό. Υπάρχει μια συναισθηματική. Όταν κάποιος νοσεί συναισθηματικά, δηλαδή έχει θέμα συναισθηματικό. Που είναι πολύ. Ενώ δεν του λείπει κάτι. Δεν έχει φαινομενικά κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι πιο βαθιά μέσα του το θέμα. Και έχει να κάνει και με τη μοναξιά, αλλά και με τη συμβίωση. Και μέχρι ενός σημείου, εγώ θέλω να πω ότι τα αγόρια γενικότερα, όταν είναι μόνα τους, πολλές φορές θέλουν, δηλαδή νομίζει μια κοπέλα ότι εμένα με έχει ερωτευτεί και με θέλει, αλλά νομίζει λάθος.
μπορεί να το θέλει εκείνη τη στιγμή που είναι μαζί. Αλλά αμέσως μετά να θέλει να εξαφανιστεί. Διέλυσης από τη ζωή του, από το κρεβάτι του, από το σπίτι του. Αυτό που είδαμε σε σένα δηλαδή στην αρχή, δεν ήταν κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Το περίεργο ήταν ότι εσύ δεν είχες κάνει ποτέ σου σχέση. Δηλαδή, άλλο επιλέγω σε αυτή τη φάση της ζωής μου και δεν θέλω καμία γυναίκα, τι θέλω όσο ερωτικά με ελκύει και τέλος. Και άλλο γενικώς δεν μπορώ. Όταν συναισθηματικά είσαι λίγο κατεστραμμένος, ουσιαστικά δεν μπορείς, δεν το επιδιώκεις. Προτιμάς κάτι εφήμερο παρά κάτι που θα σε δεσμεύσει. Όχι απλά κατεστραμμένο. Μέχρι να περιμένεις μέχρι να έρθει το ένα άτομο που θα σε ξεκλειδώσει και θα μπορέσει να έχεις μια ισορροπία. Μπορείς, υποτίθεται στο έργο, αν κατάλαβα καλά, γιατί ήσουν και ένας επιτυχημένος σεφ. Το λέμε αυτό, δεν είναι κάτι που δεν λέω. Έχεις αγχώσει το τι λέω και τι δεν λέω. Το φινάλε, μην πεις. Τι το φινάλε, μην πω, γιατί η διαδρομή. Περνάει η Νταλίκα και μας πατάει αυτό, μην πεις. Ψέματα λέει, δεν υπάρχει Νταλίκα, αλλά τη ζωή τους γενικώς. Τέλος πάντων, θα το δείτε το έργο και θα καταλάβετε. Τι έλεγα τώρα, με έκανες και ξεχάστηκα. Τι έλεγα τώρα. Για την αρχή κάτι. Ότι οι άντρες πολλές φορές. Λέω, δεν είσαι πιτσιρίκος. Δεν μπορεί να τα έχεις προλάβει όλα αυτά να τα κάνεις. Να φύγεις από το νησί με τους γονείς σου, να έχεις έρθει εδώ, να έχεις γίνει σεφ. Μετά να έχεις γίνει, μάλλον πολύ καλό σεφ από ό,τι καταλάβαμε, επιτυχημένος με δικό σου μαγαζί. Θα έχεις μια ηλικία, δεν μπορεί να είσαι κάτω από 35. Έχει, Να μην έχεις κάνει μια σχέση είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, έχεις γνωρίσει έναν άντρα που να μην έχει κάνει σχέση μέχρι τα 35 του, ούτε ένα χρόνο στη ζωή του. Όχι, εντάξει, όχι. Είδες που σου λέω. Αλλά μπορεί και να έχει κάνει. Δεν νομίζω. Απλά θα τον άντεχε. Δεν τη γνώρισε από τότε. Να τη λέει μετά το σεξ έξω τώρα, φύγε, εξαφανίζουν. Καλά, μην νομίζεις. Εντάξει, γενικότερα. Όπως. Μπορεί να μην έχει. Παντού υπάρχει κάποιος για κάποιον. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα σοβαρολογείτε. Μιλάω για κάποια φάση στη ζωή του. Δεν θα έχει μείνει με μια γυναίκα μαζί. Ελένη, γι' αυτό κάνουμε ταινίες. Για να μαθαίνεις πράγματα για τα οποία αμφιβάλλεις. Να, ορίστε, έχει γίνει. Εμείς οι δύο αγαπιόμαστε. Μην το ξεχνάς αυτό. Θα σου λείψω. Εσύ να δεις πόσο. Λοιπόν. Εσύ δεν φεύγετε, πού πάτε. Είναι οι ατάκες μας αυτές. Άσε μας, εμάς είμαστε 500 χρόνια μαζί, είναι σαν ένα ζευγάρι που. Άστα. Από ποια χρόνια. Από το 1932 είμαστε μαζί. Αλλά δεν έχουμε σχέση. Είμαστε από. Ναι. Που δεν έχουμε μείνει μαζί. Ακούστε τώρα για να μην σας μπερδεύουμε. Πάμε λίγο το τρέλερ του για πάντα. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσαν πάρα πολύ τα τραγούδια σας, παιδιά. Ναι. Εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω και σένα. Το κατάλαβα. Από την αρχή λέω Μάικ Ροζάκης, εδώ έχουμε. Τραγούδαγα όλη την ώρα στα αφού λέω πού τα θυμήθηκαν, πού τα βρήκαν, πώς τα επιλέξανε. Έχετε μέσα, Ολύμπιανς. Ολύμπιανς, είσαι παντού και πουθενά. Χατζής Μαρινέλα. Ναι, βέβαια, ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Ουν Μπέλε Στουάρ που ξέρετε. Τη γαλλική μπαλάντα. Ποιο τα επέλεξε, γιατί. All together. All together. All together. Ο καθένα έβαζε από ένα. Συζητούσαμε και είπαμε τι ταιριάζει. Γιατί στην Τούρκη ταινία. Δεν αυτό, όχι, θέλω να βάλουμε στην Τούρκη ταινία υπήρχαν αντίστοιχα τουρκικά τραγούδια εξαιρετικά και έπρεπε κι εμείς να το φέρουμε εδώ. Ναι. Και ψάχναμε να βρούμε λύσεις για το τι θα μπει. Το τι 70s και 80s ακούσαμε. Ναι, πολύ, πολύ. Αλλά ήταν μια σύμπραξη Βήκαμε, η μουσική, η δημιουργία. Εκτός από το σκηνοθέτη που έβαλε κάποια ωραία χαλιά, κάποια άλλα μουσικά μοτίβα που έβαλε μέσα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Να δούμε το τρέιλερ. Βεβαίως να δούμε. Θα δούμε ταινία. Σας το ξέρετε. Αύριο βγαίνει ταινία σας. Έπρεπε να φέρουν τη σιπία, το παίξουμε εδώ κατευθείαν. Βρε, το ξέρετε. Αύριο βγαίνει. Το ξέρω, Ελένη, εδώ και με βλέπεις πώς είμαι. Ο Πέτρος είναι διαφορετικός. Χρυσό παιδί, αλλά κλεισμένο στον εαυτό. Δεν θα ήταν πιο εύκολη μια ψηφιακή φωτογραφική. Ναι, αλλά είμαι λίγο ρομαντική. Ζωή. Πέτρος. Σε γνώρισα, υπάρχει παντού μια ευτυχία. Σαν να έχουμε γιορτή. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι παραπάνω. Οι μεγάλες πόλεις ξεγελούν τους ανθρώπους. Στη φασαρία αυτή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι είναι μόνος και η ζωή φεύγει.
Τον αγαπάς. Παιδιά, το για πάντα υπάρχει, πιστεύετε, στη σχέση. Όταν ξεκινάει ένα ζευγάρι να είναι μαζί. Που είναι, είναι μαζί γιατί ερωτεύεται ένας τον άλλον πολύ. Και φυσικά ονειρεύονται το για πάντα. Αλλά αναρωτιέμαι. Μετά από κάποια ηλικία, ας πούμε, μετά τα 30, δεν θα πω παρακάτω, σκέφτεται κανείς ότι ωραίο το για πάντα, αλλά είναι εύκολο είναι να το, γίνει πράξη. Το για πάντα, έχω την εντύπωση ότι τη στιγμή που το λες, το εννοείς. Αλλά δεν ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα μετά. Δεν μπορείς να εγγυηθείς το για πάντα, μπορείς να το εγγυηθείς για εκείνη τη στιγμή που το λες. Μετά από 10 χρόνια δεν πιάνει η εγγύηση που έχεις δώσει. Έχει περάσει η εγγύηση. Καλά, στα 10 οπότε χρόνια μάλλον χρειάζεται ανανέωση η βίζα συνεχώς. Ναι, νομίζω ότι το για πάντα το θέλουμε στη ζωή μας. Είναι πόθος, ας πούμε, να γεράσεις μαζί με κάποιον. Αλλά άμα δεν συμβεί, που είναι πολύ πιθανό να μην συμβεί, γιατί συνέχεια αλλάζουμε. Θέλω και. Άρα μπορεί είναι δύσκολο να μείνεις με τον άλλον. Σχεδόν για πάντα, ας πούμε, για να καλύψουμε λίγο παραπάνω τα πράγματα. Ίσως για πάντα. Όχι, όχι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το για πάντα. Οι στιγμές σας, οι κοινές, οι ερωτικές, σας δυσκόλυψαν καθόλου, αισθανόσασταν, είσαστε ζευγάρι, το ξέρουμε όλοι, μπράβο σας. Έλα. Αναρωτιέμαι, όταν είναι ζευγάρι ένα ζευγάρι και παίζει το ζευγάρι, είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα. Δεν το έχουμε συζητήσει. Να το συζητήσουμε, ρε παιδί. Έτσι κι αλλιώς, σε κάθε τρίτη σκηνή, στις περισσότερες δουλειές που έχω κάνει, απέχουν όλοι. Δηλαδή, είναι η βασική που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο χώρο για να μην υπάρχει αμηχανία. Εγώ δεν σκέφτομαι τους άλλους που είναι γύρω σας. Για μένα, εμένα η ανησυχία μου ήταν. Εσείς οι δύο ήτανε... πρέπει να υποκριθείτε το ζευγάρι, ενώ είσαστε ζευγάρι. Δηλαδή, δεν πρέπει να παίξετε έτσι όπως είστε πραγματικά την ώρα που αγκαλιάζεστε. Εγώ θέλω να νιώθει άνετα. Θέλω να νιώθει άνετα η Καταρίνα, βασικά. Αυτό με απασχολούσε. Να νιώθει άνετα η Καταρίνα. Όχι, για μένα ήταν πιο εύκολο γιατί ήξερα. Πάντα σε μια ερωτική σκηνή προσέχω τη γυναίκα που έχω απέναντί μου, να μην νιώθει άβολα, μην νιώθει άσχημα, μην εκτεθεί. Αλλά ήταν τόσο αγκάλιασμα όλο αυτό, που ξέραμε ότι το αποτέλεσμα, ας πούμε, και η ερωτική σκηνή που υπάρχει, είναι, νομίζω, πολύ καλέσθητη σε σχέση με τον τρόπο που δίνεται. Δεν είναι πρόστιχη, δεν είναι... Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, ρε παιδί μου, αλλά ξαναλέω, ένα ζευγάρι, δηλαδή έχει τον τρόπο που αγκαλιάζεστε, τον τρόπο που φιλιέστε, τον τρόπο που κάνετε έρωτα. Δεν μπαίνουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά εκεί πρέπει να υποδηθείτε σύμφωνα με το πώς νιώθει αυτή και πώς νιώθει αυτός. Εγώ ήμουν εαυτός μου, δεν λένε. Κάτι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Όχι, είναι, έχει να κάνει με το θέμα της προστασίας και της ασφάλειας. Ξέρεις ότι ο άλλος σε προστατεύει, άρα είσαι πιο άνετος και νιώθεις πιο ασφαλής και άρα πιο ελεύθερος να κάνεις αυτό που πρέπει να συμβεί στη σκηνή βάση σεναρίου. Δηλαδή είναι συναισθηματική ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις πιο καλά. Αλλά όντως, σαν και αυτό που λέγαμε και πριν, δεν μας είχαμε δει ποτέ να φιλιόμαστε. Πώς σου φανήκατε? Ωραία! Ναι, ωραία! Ταιριάζεται πολύ! Όχι, δηλαδή, και αυτό που λέτε πριν ότι... Άρε, Γιάννη! Άρε, Ελένη! Άρε, Γιάννη! Να πούμε ότι κάποια στιγμή στη ζωή αυτού του ζευγαριού, σε μια πολύ κομβική στιγμή, έρχεται η μητέρα του ήρωα. Ναι, διότι η μητέρα του ήρωα είναι κομβική στην ταινία, γιατί δεν τις έχει γνωρίσει μέχρι εσένα καμία γυναίκα στη ζωή του. Όποια και είναι. Όλγα Δαμάνη που καταπληκτική. Παίζει. Είναι καταπληκτική. Πέρα από την Ευγενία Σαμαρά και τον Χάρη Μαυροδί που επίσης παίζουν τους φίλους μας στην ταινία, η Όλγα Δαμάνη υποδίεται ένα καταλυτικό ρόλο. Ναι, ουσιαστικά είναι μια Ελληνίδα μάνα που αγαπάει πάρα πολύ το γιο της. Θέλει το καλό της, έχει τις ανησυχίες όλες που έχουν οι μανάδες. Προσπαθεί να κάνει καλό και πολλές φορές προσπαθώντας να κάνει κάτι μπορεί να λειτουργεί το αντίθετο. Δεν ξέρω αν πάει υποσυνείδητα, αν του λειτουργεί. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα της ταινίας που του λέει αυτό σε παρακαλώ μην το κάνεις. Και στο επόμενο λεπτό θα το κάνει. Οπότε λειτουργεί σαν μοχλός πίεσης, ένας παράξενος μοχλός πίεσης. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο ήρωας που δει την αγαπάει τη μάνα του. Την αγαπάει, ναι. Δηλαδή, εγώ μέσα μου, γι' αυτό και πλάνταξα, ως μάνα φαντάζομαι, δηλαδή που καταλάβαινε εκείνη την ώρα. Καταρχήν, του σφίγγα το χέρι και του λέω καταπληκτική αυτή η μάνα. Δηλαδή, χάθηκα μαζί της, πάρα πολύ με έπιασε και σκεφτόμουν. Με προβλημάτισε πολύ, ήθελα λίγο παραπάνω για σένα. Ήθελα λίγο παραπάνω για σένα να καταλάβω γιατί ήσουν έτσι. Αυτό το χαρακτήρα ήθελα να τον ψάξω λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δεν είχα
καταλάβει. Λέω, είχε κάτι με τη μάνα του. Μεγάλωσε σε κακό περιβάλλον με δύσκολα πράγματα μέσα στο σπίτι του και τον κάνανε έτσι, τον έχουν επηρεάσει. Γιατί είναι έτσι αρνητικός με τη μαμά, τόσο επιθετικός. Κάποιες στιγμές σκληρός. Ξεκινάει με το χαρακτήρα σου, μικρό παιδί, να ακούει τσακωμούς μέσα στο σπίτι. Τσακωμούς όμως, να πηγαίνει εκεί. Δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό ήταν κάτι δική του. Κάτι που το συζητούσαμε πριν ξεκινήσω να κάνω τη διασκευή, ουσιαστικά προσαρμογή στην Ελλάδα, το συζητούσαν και με το σκηνοθέτη και με την Καταρίνα. Πολλά πράγματα ήταν λίγο ένιγμα. Mm. Η πρώτη σκηνή, ας πούμε, δεν υπήρχε. Mm. Την έβαλα εγώ μέσα για να τονίσω αυτό το πράγμα που λέει η Ελένη. Η ξένη είχε πιο dark. Ναι. Στυλ. Εγώ όμως να σου πω κάτι, Ελένη. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει πρώτη σκηνή. Ξέρεις γιατί? Διότι αν αυτή η σκηνή υποθέτουμε ότι εξηγεί το κομμάτι του χαρακτήρα, θα έπρεπε να περιμένουμε και άλλες σκηνές που να εξηγήσουν, ας πούμε, λίγο ψυχαναλυτικά ή ψυχολογικά. Ναι. Ενώ εάν τον άφηνε σκοτεινό, εμένα θα μου δημιουργούσε ένιγμα. Πόσο νοσεί αυτός ο άνθρωπος? Νοσεί μόνο στο μυαλό του ή νοσεί πραγματικά? Και πόσο επίσης η μάνα του τον επηρεάζει καταλυτικά, γνωρίζοντας ότι θα κάνει το αντίθετο να του λέει κάτι. Ναι, το οποίο είναι, μην νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό. Όλες οι μανάδες, και την αλήθεια λέμε, όλες οι μανάδες όλου του κόσμου είναι και ελληνίδες μάνας. Όλες. Ειδικά οι μεσογειακές. Αλλά το ότι το έκανες αυτό σημαίνει ότι θέλεις να συμπαθήσεις, να αγαπήσεις λίγο περισσότερο εσύ το χαρακτήρα σου. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Ήθελα, βασικά ήταν και πολύ επικίνδυνο στο πώς θα δοθεί στο τέλος. Η άποψή μου εμένα είναι ότι θα πρέπει να συμπαθείς τον ήρωα και κακό χαρακτήρα να έχει, να βγαίνει συμπαθής ο ήρωας. Και η ισορροπία ήταν πολύ άνισο σε σχέση με τη συμπεριφορά αυτού του ήρωα με το γυναικείο το ρόλο. Έπρεπε να έρθει κάπως σε μια ισορροπία, λίγο το χιούμορ του, λίγο το πρώτο κομμάτι της κομεντί, λίγο... Προσπάθησα να το πω προς εκεί. Πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω, έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά να σου πω. Έχω και τη μαεστρία να το. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε καταλάβει τους εαυτούς σας στο 100% στο τι έχετε κάνει στη ζωή σας ερωτικά από τα 18 σας μέχρι και όχι, σήμερα? Βέβαια. Δηλαδή, εγώ έχω πολλά ερωτηματικά για το. Γιατί τότε το έκανα αυτό? Δεν ξέρω. Οπότε, ίσως το ότι είναι ενιγματικό λίγο το γιατί κάποιος κάνει κάτι, γιατί κάποιος τελικά καταλήγει να είναι κάπως. Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Βέβαια, από την άλλη μεριά, ξέρουμε τι έχουμε κάνει οι άνθρωποι που προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Το λέω γιατί πολλοί βρίσκονται σε μία άρνηση γενική και ειδική. Δηλαδή λένε, εγώ έχω κάνει αυτό. Εγώ δεν νομίζω. Νομίζω στον εαυτό το παραδέχεται, δεν είναι. Δηλαδή το συζητάει με τον εαυτό του. Είναι σκληρός. Στο σεξο μπορεί να πει ότι όχι. Αλλά... Είναι σκληρός με τον εαυτό του πρώτα και μετά και με τους άλλους, τις άλλες δηλαδή. Ναι. Αλλά προσπαθεί λίγο, όσο έχει αγαπήσει λίγο περισσότερο, να δει και με μεγαλύτερη αγάπη τον άνθρωπο που έχει δίπλα απέναντί του. Ναι. Κατερίνα, έχει τίποτα από αυτό το χαρακτήρα? Κάτι από όλα αυτά που... Πολύ βλοσιρός είσαι σήμερα, Γιάννη. Πολύ, πολύ, πολύ. Εσύ ο Γιάννης, είναι λογικό. Είπαμε, είναι η πρώτη του ταινία. Εγώ δεν ξέρεις πόσο πραγματικά... Εγώ ξέρεις πόσο χάρηκα που ήρθες. Μα ξέρεις ότι δεν θα μπορούσα να μην έρθω, παρότι με ξέρεις πώς είμαι. Με ξέρεις τα χρόνια, δεν παρεξηγήσετε πια κανένα, σας με ξέρετε. Σας αγαπάω, αλλά έχω κι εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, τι νομίζεις, μόνο ο ήρωάς σου? Ο καθένας κουβαλάει τα δικά του. Ήθελα να πω. Η επόμενη ταινία θα λέγεται Ελένη. Η πρώτη σου φορά. Άντε να βρεις ποια θα παίξει την Ελένη. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορούσε και εμένα να με φωνάξετε και να κάνω ένα πέρασμα. Θα έπρεπε. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, βέβαια, αν θυμάσαι καλά, συγγνώμη, στο πρώτο μέρος τα περάσματα Ελένη μου δεν ήταν τόσο. Δηλαδή ήταν η Μουμούρη, η Ευαγγελία στο. Τα είδα που έκανε λίγο άτακτη. Ναι, ήταν λίγο άτακτη. Θα αρχώσουμε για τέτοια. Για τέτοια. Θα ντρεπούμουν. Είδε γι' αυτό. Θα πρέπει να σε πάρω μαζί με τη Βασιλική Ανδρίτση που μπαίνουμε τα παιδάκια μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανες, γιατί το ήθελες πολύ και γιατί, ρε Γιάννη, νομίζω ότι σου αξίζει. Είσαι πάρα πολλά χρόνια με την ψυχή σου μέσα σε αυτή τη δουλειά. Έχεις κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα, άσχετα μέσα στην ψυχή μας όλοι. Όταν βλέπουμε το μουτράκι αυτό που δεν λέει να μεγαλώσει, πάντα μας βγαίνει ένα χαμόγελο. Γιατί εσύ μας το προκαλείς και γιατί όπως και να είσαι, όπως σήμερα, ας πούμε, που ξέρω ότι είσαι σφιγμένος κατά βάθος μέσα σου, πάλι μας κάνεις να χαμογελάμε και να αισθανόμαστε καλά. Άμυνες είναι αυτά όλα. Στη σχέση κρατάς άμυνες? Κρατάς μυστικό. Ας πω και τώρα, γιατί ξεχνάω και εγώ πολλές φορές ότι είμαστε στον αέρα. Θα πούμε άλλη στιγμή. Πολύ χάρηκα για σας. Και εμείς. Να σκίσετε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να το ευχαριστηθείτε την κάθε σας στιγμή. Που είχατε όρεξη να το συζητήσουμε τόσο πολύ. Μα τι λες τώρα. Και ανοίγει συζητήσεις και αυτό μου αρέσει πολύ. Ότι ανοίγει συζητήσεις, κάτι θα πεις εσύ, κάτι θα διαφωνήσει ο άλλος. Δηλαδή, την επόμενη μέρα, δηλαδή, πολλοί έρχονται και σου λένε συγχαρητήρια εκείνη τη στιγμή, ξέρεις που βγαίνεις από τη δύσκολη θέση, εντάξει, επασχαιρείται και φεύγω. Και είχαμε πολλά τηλεφωνήματα την επόμενη μέρα
ανθρώπων που ήδη μας είχαν πει μπράβο, να κάνω ανάλυση γιατί το πήραν σπίτι και σκεφτήκαν. Να το συζητήσουμε. Ότι αυτός έκανε αυτό και το πώς ταυτίζεται ο ένας με τη μάνα, ο άλλος με το παλικάρι αυτό το εκεί πέρα. Με την κοπέλα της ιστορίας. Είναι απίστευτο πώς γλυκέται αυτό το πράγμα. Η ταύτιση δηλαδή. Είμαι ηρωίδα. Δηλαδή σε μια παρέα που συζητούσαμε τις προάλλες ήταν 11 άτομα στο σύνολο που είχαν δει την ταινία στην πρεμιέρα. Από τους 11, οι 9 είχαν συγκινηθεί πάρα πολύ. Οι δύο που είναι και αδέρφια δεν είχαν συγκινηθεί. Βέβαια ο ένας είναι ο χειρουργός. Οπότε λέω τι να σε συγκινήσει εσένα. Δηλαδή. Σπάζεις οπότε, ναι. Μην τον ξαναπάρεις. Οπότε δεν του ξαναμιλώ ποτέ. Το 2020. Αντρέα, δεν του ξαναμιλώ ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια φανταστική χρονιά. Καλή χρονιά. Και εσείς. Και εγώ συνηθίζω να έρχομαι τις πρώτες μέρες του έτους, τώρα ήρθα τις τελευταίες, για να δώσω μπουστάρισμα, προώθηση για το 2020. Δώστε να φιλίξω μια φιλιάση μας να πέσει κάτω, είναι, δεν αντέχω. Λοιπόν, την επόμενη φορά καταρχήν θα έρθω με φόρμα. Δεν τα μπορώ αυτά τα επίσημα. Ξέρουμε, Γιάννη μου, το ξέρουμε. Πες μας πότε θα έρθεις με φόρμα να βάλουμε και εμείς και εμάς μας αρέσουν οι φόρμες. Αυτά θα κάνουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα κάνουμε. Εσείς μην ξεχνάτε αύριο πρωτοχρονιά και για πάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Dove l'amore, I cannot tell you of my love, here is my story. Δεν τελειώσαμε ακόμα, ξέρετε, έχουμε πάρει και λίγο παρά τα χρόνου σήμερα. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι μέρες που μπορούμε να γεμίσουμε και παραπάνω χρόνο εκπομπής. Και παραπάνω θα είχαμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ό,τι χρόνο έχουμε, αυτά τα 6, 7, 8 λεπτά όσα είναι όλα δικά σου, Πέτρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και την ορχήστρα σου που ήταν σήμερα εδώ. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα ότι βγήκα έξω το βράδυ. Φαντάζομαι και οι τηλεθεατές το ίδιο. Αλλά παρόλα αυτά, πες μου, αν τελικά ένα βράδυ τα καταφέρω να ξενυχτήσω. Γιατί είσαστε και πολύ αργά. Τι ώρα βγαίνεις? Εγώ βγαίνω 1 και 10. 1 και 10. Μία και δέκα. Μία και δέκα με είναι δύο παρά. Είναι πολύ αργά. Η Νατάσα τι ώρα βγαίνει? Μετά από μένα ακριβώς, δύο παρά. Στο και Παναγία, δύο παρά. Και τι κάνει μέχρι τις δύο παρά? Κάθε μέσα στο καλάρι. Περιμένει να τελειώσω εγώ. Πού είσαστε, πες μου. Είμαστε στο θέατρο. Για θύμισε μου πού είναι Σάββατο. Το θέατρο. Συγγνώμη, γιατί έχω χρόνια πάμε να βγω έξω. Καλυθέα. Ναι. Στη Τζιτζιφιές. Είναι μπροστά από την Καλυθέα, είναι περίπου. Κατάλαβα τώρα ποιο είναι, μου είπανε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν... Και θα είσαστε εκεί μέχρι πότε, θα κάνετε δηλαδή. Έχουμε πει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Α, ωραία. Τώρα, επειδή πάμε καλά. Μπορεί και να. Ναι, δεν θέλω να υπόσχομαι τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να τα υπόσχομαι γιατί μετά ντρέπομαι. Από διάθεση θέλω. Λίγο το ξενύχτη με τρομάζει. Πάντως η Νατάσα πρέπει να σε καλέσω. Καλά έκανε. Τώρα το λέω κι εγώ. Νατάσα, πες της άτιμη γυναίκα. Δώσ' της πολλά φιλιά, την αγαπώ πάντα. Έρχομαι, δεν έρχομαι το βράδυ γιατί μου γκρινιάζει. Πιο πολύ από όλους τους άλλους που δεν με ξέρουν τόσο καλά όσο αυτοί. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Εννοείται. Να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Δεν σας έχω αποχαιρετήσει ακόμα, αλλά επειδή δεν ξέρω, μπορεί να περνάω τόσο καλά που να με κόψουν στον αέρα να μην έχω προλάβει να αποχαιρετήσω. Εγώ να τα πω. Παιδιά μου, κάντε ωραίες ευχές. Σκεφτείτε όλα αυτά που θέλετε από το 2020. Ό,τι σκεφτόμαστε και το θέλουμε πολύ, δεν θα βαριέμαι να σας το λέω. Το τραβάμε. Το τραβάμε. Και να χαμογελάτε και να φιλάτε αυτούς που αγαπάτε πολύ την ώρα της αλλαγής. Αυτά ήθελα να πω. Αν έχω χρόνο να σας ξαναπώ κάτι, θα δούμε. Προς τον παρόν, πάμε να απολαύσουμε τον Πέτρο. Πάμε. Έλα, μαέστρο. Για πάμε λίγα και τα χεράκια. Βράδια ξημερώτα γι' αυτό τον έρωτα. Νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ. Χάνομαι στον έρωτα σου, χάνομαι απ' τα φιλιά σου. Όταν με αγγίζεις νιώθω να παραμιλώ. Σε άντελος θα σ' αγαπάω και στα αστέρια θα σε πάω. Άκου της καρδιάς μου το ρυθμό. Βράδια ξημερώτα, γι' αυτό τον έρωτα. Νύχτες μελαγχολικές, δεν είσαι εδώ. Βράδια ξημερώτα, νιώθω τον έρωτα. Να χτυπάει τη πόρτα μου, με να σ' αγαπώ. Αμαλιώσω να... Ήρθε η ώρα να πιούμε στην υγειά της. Στην
καρδιά σου. Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της, βάσανο μεγάλο. Βάλε λιώνω στα νυγμά της και για τα φιλιά της θέλω να πεθάνω. Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της, βάσανο μεγάλο πολύ. Βάλε λιώνω στα νυγμά της και για τα φιλιά της θέλω να πεθάνω. Για να σου πω πως εδώ για μένα ζω, εγώ στα χαμένα τα κρώ, μάζε μένα ένα ένα. Για να σου πω πως εδώ για μένα ζω, εγώ στα χαμένα τα κρώ, μάζε μένα ένα ένα. Για να σου πω. Για να δω το ξέρεις αυτό. Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου, δώσ' μου ένα φιλί. Αν δεν έχω εσένα δεν υπάρχει ζωή. Γύρισε κοντά μου, μακριά σου δεν ζω. Γύρνα εδώ, σ' αγαπώ. Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου, δώσ' μου ένα φιλί. Αν δεν έχω εσένα δεν υπάρχει ζωή. Γύρισε κοντά μου, μακριά σου δεν ζω. Γύρνα εδώ, σ' αγαπώ. Για πάμε το άλλο ρε παιδιά. Έτσι να δώσουμε λιγάκι ρυθμό τώρα. Καλά είσαι, θα πάμε. Έτσι και ένα αποτυπώματα να πούμε. Αποτυπώματα μ' αφήνουν τα φιλιά σου. Όλο το βράδυ θέλω να με στην αγκαλιά σου. Αποτυπώματα έχω απ' τα δυο σου χείλη. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε δυο φίλοι ποτέ. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε δυο φίλοι. Ευχαριστούμε. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Μια υπέροχη χρονιά ξεκινάει. Να ελπίζετε σε αυτήν. Γεια σας.